Λοιπόν, θα κλείσουμε εξαιρετισμό πλέον. Έφυγε η γεροντίλα του 10-12. Έρχομαι το πρωί, Γιάννη. Ναι. Και μυρίζει η γεροντίλα του στούντιο. Ο Σλαμάς. Αυτή πόσο χρόνο είναι. Ο Σλαμάς είναι στα 65. Δηλαδή 55 είναι νομίζω κανονικά, αλλά 10 χρονάκια παραπάνω δείχνει σίγουρα. Ναι. Εντάξει, δεν έχει σβηστά. Ο Χρήσανθος και αυτός έχει μια γεροντίλα. Μυρίζει λίγο. Και γενικά χρειαζόμαστε εξαιρετισμό το πρωί. Μετά το 20 λεπτό φεύγει. Δεν έχει εκείνο με τα σεμεδάκια. Όπου πας και βλέπεις σεμεδάκια, δεν έχει και μια μυρωδιά. Ακριβώς. Αυτή έχει το στούντιο το πρωί. Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή του Ντουέτο by Libero 104,4. Εγώ ονομάζομαι Σταύρος Κόρκας. Είμαι ένας ταπεινός πολυθεσίτης δημοσιογράφος. Εντάξει. Ο Χατζηνικολάου του Βορείου Ελλάδος. Δεν τον βλέπω τον Χατζηνικολάου. Ο Χατζηνικολάου χρωστάει στους δημοσιογράφους του. Εγώ δεν χρωστάω ευρώ. Τόγκα. Άμα υπάρχει κάποιος δημοσιογράφος που δούλεψε για μένα και του χρωστάω ένα ευρώ, ας βγει να μιλήσει. Ας βγει να μιλήσει, τον προκαλώ, βέβαια. Και πολλά κιόλας. Εγώ είμαι μεγάλο δημοσιογράφος, απλά, λαϊκά. εγώ συνεχίζω να είμαι ο καλύτερος ένας ψηλός. Εννοείται, φίλε, δεν έχει βγει κανείς μέχρι τώρα. Ακόμη. Πηγαίνει και βάζει 30 σε παιχνίδια κατά του bullying, που ο ίδιος προκάλεσε. Δηλαδή ξεκίνησε τον bullying ο Γιαννούλης και μετά είναι στην οργάνωση κατά του bullying. Αυτά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί, ρε, των ποτών. Γελάει ο κόσμος. Θέλω να μου δείξει αυτή που σε διάλεξε για αυτή τη δουλειά. Την πρόεδρο. Ναι, θέλω να μου τη δείξει, να μου τη φέρει μια φορά να μου πει. Σταύρο, ναι, εγώ είμαι αυτή που τον διάλεξε. Γιατί είμαι ο κορυφαίος γι' αυτό. Ναι, μου, λέει, για να γεμίσει το γήπεδο πρέπει να έχουμε και κάποιον που να παίζει. Για που να ξέρει να παίζει. Ναι, αγόρι, μαζί σου. Πήγαμε. Συγγνώμη, κυρία. Ο Τσαρτσαρίς, το γνωρίζεις. Ναι. Μεγάλη καριέρα, σπουδαίος παίκτης. Πέτυχα τον Καράκουτη. Καράκουτης. Τον Καράκουτη τον πέτυχα. Τον καλά του κάνει του συχάματος, τον τζάξει στο ξύλο, τον δώσει κάτι φάπες, τα λέω εγώ σε κάθε κομπή. Τα μαθαίνω, Σταύρο μου λέει. Ναι, ναι. Κάτω σπίτι τον με τα παιδιά. Με τα παιδιά καλά τον έκανες, λέω, το Φλόρο. Έτσι είπα. Καλά τον έκανες. Εντάξει. Να ξέρεις όσοι, ότι... όσοι δεν ξέρετε την ιστορία, γιατί μας ακούν και νέοι άνθρωποι, μπορείτε να μπείτε στο YouTube. YouTube. www.youtube.com. Υπάρχει και μια τελεία πριν, ναι, το www. Ναι, πώς το λες. Μην πατήσετε www.youtube.com, θα βγει μόνο του. Πατήστε Γιαννούλης εκεί που λέει 2 εκατομμύρια. Εντάξει. Τέτοια, βρείτε το. Ακούτε και θα πατήστε φάπες Καράκουτη σε Γιαννούλη. Μηδέν. Εντάξει. Zero views. Zero views. Τον έκανε μαύρο, παιδιά. Οχτώ, και έφαγε 8 αγωνιστικές. 8 αγωνιστικές. Ναι. Ο άλλος 4, ναι, γιατί δεν με πέτυχε. Ας ρε δικαστά τώρα κι εσύ. Τίποτα, στη μένα δικαστήρια, φίλε, το κατεστημένο της Αθήνας. Θα λέμε χρόνια και μας δεν γράφει κούρκο. Άστα να πάνε. Μακεδονόμαξο. Και που λες, με καλέσανε να πάω να παίξω το παιχνίδι. Όχι, άλλο να πω εγώ τώρα. Έπαιξα το παιχνίδι. Την κυρία αυτή που σε έκανε... Με παρακάλια. Με παρακάλια. Ναι, μπορείς να μου τη γνωρίσεις. Μου λέει, κύριε Γιαννούλη, δεν γίνεται χωρίς εσάς. Δεν μπορείς να μου τη γνωρίσεις. Δεν τη γνωρίζω. Τι να τη γνωρίζω, παρά τις θέσεις φλακής που λες εδώ. Ο κύριος δημοσιογράφος. Ο μεγάλος δημοσιογράφος. Θα τη βοηθήσω, δηλαδή, αυτή η καμπάνια που κάνει. Αυτή η καμπάνια αρχίζει και ξεκινάει από μένα. Στο 5% θα πάει στο 500%. Η αφίσα που βγάζουν για να γίνει, για να αποκτήσει δημοσιότητα, πρέπει να βάλουν και κάποια μούτρα. Πιανού μούτρα θα βάλουν, του καλύτερου παίχτη εμένα. Και με αποδείξεις. Ήρθε ο Τσαρτσαρίς. Τι έγινε, Κουστάκ. Άζη Γιαννάρα, λέει, σήμερα δεν κάνει τον μάγκα εδώ, είμαι εγώ εδώ. Ναι. Στο νοσοκομείο πήγε. Δεν μπορεί το παλικάρι. Πήγε, έκανε μαγνητική. Δεν μπορεί το παλικάρι. Τι να μπορεί, μωρέ. Ο Παπαλουκάς κάτι πήγε να κάνει, αλλά 31 έβαλα. Και δεν ξεκίνησα και βασικός. Αυτό μιλάμε για υπόγειο. Αυτό είναι Ευαγγέλη Αλεξανδρή, σε κυνηγάω όπως σήμερα. Α, ευχαρίστω και εγώ να κυνηγήσω. Γιατί βάζει μόνο τη μούρη σου στο τέτοιο. Σε ποιο? Στο Insta Story. Τι. Δεν ξέρω, πάτσα κάτι κουμπιά τώρα μόνο. Ποιο να βάλω, σένα. Τι να βάλεις, εσύ πουλάς, πιστεύεις μπροστά μου τώρα. Αν σήμερα. Πουλάω. Σήμερα. Δεν σε βλέπω, ρε Γιαννούλη. Τι να με δεις. Με έχουν καλέσει όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι στα event τους. Σε είδα, πήγε σαν τη λατέρνα. και ζελέ μαλλί. Πάντα μου ζελέ. Έμπειλη. Με μαλλί. Λες και βλέπει, φύσα, βλέπει, όχι φύσαγε. Μείον 2 βαθμούς είχε Θεσσαλονίκη που χθες. Στο Facebook έχει μόνο τέτοιο. Έχει μόνο γκομμένες. Ο Βασιλής. Εναλλακτικές. Κάτι που φοράνε κάτι. Ο Βασιλής και ο Γιάννης Σωσίνης. Ε. Δεν έχεις Facebook. Τι να έχει Facebook. Δεν έχεις κανένα κρυφό, κανένα. Ούτε Insta. Δεύτερο δεν έχεις. Ούτε Insta, ούτε Twitter. Είσαι αυτός που λένε οι γκόμενες που έβγαλε το βίντεο. Είναι μία που έχει με τις φίλες μιλάει, βρήκε καινούργιο γκόμενο και έχουν προβληματιστεί γιατί δεν έχει κανένα social media, δεν μπορούν να το βρούνε. Και να λένε οι γκόμενες, καλά, με ποιον πήγε διακοπές πέρσι, πού πήγε. Ποιες είναι οι πρώην του.
Μήπως δεν είναι πραγματικός. Μπαμπ, εμφανίζεται, τρομάζουν αυτές. Φαντάζομαι μουσική τώρα. Δες το, δες το. Άντρας χωρίς social. Πάθανα μου και κόμενες. Σοκαριστήκανε. Θα το δουλέψω. Προχθές δεν είναι κάτι από το Facebook και το Instagram. Ναι. Τέτοιο μπινελίκι μετά. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή άμα μου. Άμα πέσει το Facebook, οι μισοί θα αυτοκτονήσουν. Στα ίσια. Ο άλλος έχει στήσει ολόκληρη ζωή μέσα από το Facebook. Δηλαδή νομίζεις. Δηλαδή έχω τουλάχιστον 1000 περιπτώσεις. Ναι. Που ο τρόπος που στείνονται στο Facebook δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή είναι άλλο άτομο. Ναι. Έχουν στήσει διαφορετικές ζωές στα social media από αυτές που πραγματικά είναι. Από αυτές που πραγματικά ζουν. Και το ξέρεις ποιο είναι το πιο περίεργο για μένα. Ποιο? Ότι τώρα όποια είναι λίγο εμφανίσιμη, λίγο μια γκόμενα που είναι λίγο έτσι όμορφη και ξέρεις που έχει λίγο πέραση, πρέπει να μετράει τους followers με τον, ξέρω εγώ, έναν-έναν. Κάντε με και ενώ τρώνε μπινιλική, τρώνε πεσήματα αυτές οι γκόμενες, είναι και τίποτα pig dick, ξέρεις τι είναι αυτό, ναι, σαν φωτογραφία το ρι παπά, για να όσους δεν ξέρουν και όσους δεν καταλαβαίνουν, και μετά λένε γιατί το κάνουν. Το είπε στα αγγλικά και μετά το είπε ποδανά. Ο άνθρωπος που θα μας πάει φυλάκι, χαμπάρ δεν πάρουμε. Κατάλαβες, δηλαδή, χαλαρούι τα παιδιά. Και μετά θέλουν λεφτά για να κάνουν giveaway. Giveaway. Τι να κάνουν? Giveaway. Τι εννοείς? Πάνε κάποιες εταιρείες με κάτι βρακιά, κάτι κρέμες. Και εμένα μου λένε εταιρείες και μου πάνε. Και εμένα μου λένε, λέω εντάξει, τέτοιο κορμί λέω, δεν είναι ακόμα. Λέω... Και εγώ αυτό λέω ακριβώς. Περιμένετε, δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Όχι, εμένα μου λένε 200 ευρώ ή τέτοιο. Λέω όχι 200 ευρώ. Μόλις φτάσουν στους 500. Ναι. 500 να κάνουμε. Εντάξει, έχει κάτι 50. 50 τι εννοείς? 50 ευρουλάκια δεν κάνουν τη δουλειά. Όχι, όχι, παιδιά. Δεν ρίχνουμε την τιμή. Άμα να γίνουμε μοντέλα... Τι είχαμε τώρα, τι έγινε εδώ πέρα, πού είσαι? Χαθήκαμε πολύ λίγο. Πολύ δουλειά, Γιάννη. Πολύ δουλειά, είχαμε και την καθαρά Δευτέρα, πέταξε χαρτάκι. Δεν κουνήθηκα το κρεβάτι. Πρέπει να κάνω ένα τετράγωνο να κάνω εκείνη τη μέρα. Έφαγα μπακαλιάρο, βέβαια. Σήμερα έφαγα μπακαλιάρο. Ο μπακαλιάρο, δε φίλε, πραγματικά δεν σου έρχεται μια φορά το μήνα να πας εκεί που τρώμε στα μπακαλιαράκια. Εκεί πήγα σήμερα. Εγώ δεν είχα φάει εκεί, όχι. Θα πάμε 25 Μαρτίου. Θα χτυπήσουμε και φυτά μπακαλιά στους 8 με την τσουδόκη και την πατάτα. Πάμε. Διαφήμιση είναι αυτό. Διαφήμιση είναι αυτό. Ξέρετε, δηλαδή το είπα και είναι αυτομάτως 2.000 κατσίρο το μήνα για πλάκα. Έτσι, την κοινή ημέρα. Βγάλετε το 50% και στείλτε τα. Ακριβώς. Άντε, φτάνει. Όλα τζάμπα τα κάνουμε σε αυτή την κοινωνία. Τι άλλο, τι έγινε. Αυτό το... Διασκεδάζομαι τον μπάσκετ σας, το άθλημα αυτό τον Τζικαλά Ελίτ. Τον τύπο που νιώθουν και γελάω μαζί σας. Είστε χειρότεροι από τους ποδοσφαιρικούς, είστε για κλάματα. Ποτέ. Δεν σας βλέπουν. Ο Κομπότης είναι σε μια γωνία Κομπότης και δεν σας βλέπει. Έχει ανέβει και στη σουίτα του και κάνει στο χέρι για να δει που είστε. Εκεί στο μπάσκετ, οι παράγοντές σας. Ναι. Εντάξει. Άλλο αυτό. Ναι. Άλλο αυτό. Δεν μπορούν. Ο ένας ποιος θα πάρει τον έλεγχο από τον άλλον. Δηλαδή, μιλάμε για κωμωδία. Ναι. Είναι τραγικό, αλλά να σου πω κάτι, είναι μόνο δύο. Είναι δύο. Αν ήταν τρεις, θα ήταν καλύτερα. Αν ήταν τρεις, δεν θα υπήρχε. Ναι. Στο ποδόσφαιρο που είναι τρεις πλέον, αρχίζει και στρώνει. Δυόμιση είναι. Όχι. Δυόμιση είναι. Ο άλλος στα λεφτά είναι δυόμιση. Στις άκρες δεν είναι δυόμιση, μήπως είναι παραπάνω και από τους άλλους. Άστο. Ναι, παίζει και αυτό. Γήπεδο με το μηδέν βγάλει. Γήπεδο με το μηδέν. Ναι. Δεν είναι, είναι τσακάλι σε κάτι τέτοιο. Στο να έχει ομάδα χωρίς να πληρώνει. Αυτό άρα... πάλι πώς γίνεται, φίλε. Να το έχεις. Τα 25 που πήρε, τι έγιναν. 20. Α, το 22 πήρε από το Champions League. Ναι. Μια χαρά, αυγατίζουν. Το κίζονται. Το κίζονται. Πόσα πρέπει να χάλασε από τα 20. Ούτε 2. 5. Ούτε 5. Βάλε και τα εισιτήρια, βάλε και τα. Δηλαδή, ναι. Συνολικά έγραψε το κοντέρ ένα 26-27. Κομπλέ. Κομπλέ. Δεν είναι, δηλαδή, παρότι έγραψε 0 βαθμούς το κοντέρ στο τέλος, γιατί και από εκεί και κάθε πόντο. Έχει ξαναγίνει αυτό ή έπρεπε να γίνει άλλη μια φορά, ναι. Αλλά επειδή έγραψε το κοντέρ 0 βαθμούς, δηλαδή αν είχε πάρει 4, θα είχε άλλο ένα χαρτί. Βέβαια, και άμα έβαζε και γκολ. Άμα... Ο γκολ δεν έχει, μόνο η πόντι. Μόνο η πόντι. Δεν είναι γκολ στο Champions League που άμα βάζει. Ήταν κάποτε ή όχι. 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 Αυτό γκολ είναι συγκυρία. Φαντάζομαι να ήταν πριν το γκολ και να είναι 5-0 και να σου λέω εγώ τώρα που είμαι στο 0. Έλα, άσε με να βάλω 2 γκολ. Να πάρω τον πόνους. Και μισά-μισά μετά. Ναι. Για πλάκα θα γινόταν. Όχι, δεν είναι τα γκολ. Η ουσία είναι ότι στο μπάσκετ αυτή τη στιγμή
Μαλώνουν δύο ομάδες. Η οικογένεια Αγγελόπουλου. Παραμαλώνουν τώρα. Ναι, αρχίζουν και παραμαλώνουν πλέον, αρχίζει και κουράζει το πράγμα και γίνεται επικίνδυνο για το άθλημα. Διασκεδάζουμε εμείς βέβαια. Καλά, αλλά ξέρεις είναι ότι άμα γίνει κάποιο μπραφ και φύγουν οι Αγγελόπουλοι, τι γίνεται ο Ολυμπιακός. Οι Αγγελόπουλοι θα φύγουν, Γιάννη. Είναι απλήρωτη ένα χρόνο η ομάδα. Αν δεν βγάλει άκρη με τα δικαστικά, με τον πατέρα τους. Δηλαδή, μάλλον και με τον πατέρα τους αυτοί, άλλο και αυτό. Αυτό, ναι. Ναι. Αυτό πραγματικά, ρε φίλε, δεν κατάλαβα ποτέ πώς μπορεί να συμβαίνει να μαλώνεις με τον πατέρα σου. Να μαλώνεις για ένα λεπτό. Ναι. Να μαλώνεις για την περιουσία. Να μαλώνεις τώρα. Ποιος θέλει, μια γυναίκα. 700 χρονών ο μπαμπάς, ο παππούς, πήγε παντρεύει μια 45. Εσύ τι θα έκανες, Γιάννη. Και εγώ θα το έκανα, αλλά θα πήγε. Εγώ είπα. Τότε βάλε και εγώ είπα. Στα 60-62 maximum. Τι. Στην 25ετία θα πάει. Εννοείται αυτό, Γιάννη. Εντάξει. Αυτό είναι. Και θα έχουν βγει κάτι χάπια, θα είμαστε. Ωραίο κατευθείαν. Πάω τουαλέτα λίγο. 3 λεπτά. Μπαμ τον ωρό μέσα. Φσουτ. Έτοιμος. Έτοιμος. Καμπόιας μετά. Βάλε Διούξ λίγο να γιορτάσω. Ε, έχεις το Διούξ. Βάλε, βάλε Διούξ. Αυτό είναι, φίλε. Τι είναι. Τι πρέπει να κάνεις. Και αλλού άκουσα ότι ένας προχωρημένος ηλικιακά άνδρας πάει να διαλύσει μια επιχείρηση από τις μεγαλύτερες στη Βόρεια Ελλάδα λόγω μιας γεροντοκαψούρας. Αλήθεια. Ναι. Και ερωτώ εγώ, ρε Σιγιάννη. Ναι. Είμαι εγώ, ρε φίλε, έχω 10 δις στην άκρη. Ναι. Και μπορώ να έχω, ρε φίλε, τη ντούλα, τη σούλα, τη μούλα. Ακριβώς. Ναι, μπορείς. Μπορείς. Πάμε παρακάτω. Μπορείς. Τι θα πει η σούλα, δεν έρχομαι. Πάρε 20 χιλιάρικα και τον Μπεκί. Για τον Μπεκί. Με 20 χιλιάρικα. Έξι μόνο θα με βλέπει. Θα φοβάται και παιδεραστία. Εντάξει. Δεν τα προκρίνουμε αυτά τα θέματα. Εμείς είμαστε κατά του αγοραίου έρωτα. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ άλλωστε. Ναι. Το έχεις κάνει ποτέ. Ναι ρε φίλε, όταν ήμουν 16 χρονών. Το έχεις κάνει. Πες μου πώς είναι ρε φίλε. Γιατί εδώ, εδώ στο Βαρδάρι πήγα. Ναι. Στα Λαβάδικα. Και πλήρωνες και τι έρχεται, τσατσά τα παίρνει και μετά πας μέσα. Ήμουν λίγο αγχωμένος, δεν τα πολύ θυμάμαι. Όχι, δεν το θυμάμαι, ήμουνα, ξέρεις, ντρεπόμουν, ήμουν και 2 μέτρα. Δεν μπορούσα να κρυφτείς. Δεν μπορούσα να κρυφτώ κιόλας. Μια φορά, πρώτη φορά που πήγα το Άρης Πλάκας, για να πούμε και τα, για να πάμε στο διάλειμμα έτσι με ωραία πράγματα. Έχω πάει με ένα φίλο μου συγχωρεμένο. Καλό παιδί. Ήταν λίγο, οι ουσίες ήταν λίγο, είχαν περιτριγυρίσει. Τότε ήταν στα καλά του βέβαια. Και μου λέει, έλα πάμε εκεί, λέω, έχεις πόσα λεφτά, πόσα λεφτά. Νομίζω ήταν 1200 δραχμές. 1600 πλήρωσα εγώ. Ναι. Ήμουν πιο μετά, είμαι πιο μικρός από σένα. Ναι, είσαι ένα χρόνο πιο μικρός. Ανέβηκα. 400 δραχμές παραπάνω. Άκου, θα σου πω τι. Σε ένα χρόνο. Λέω, ρε Μιχάλη, ξέρεις εδώ τι γίνεται. Δεν έχω ιδέα, ρε Σταύρο, λέω, πρώτη φορά πάω. Άντε, λέω, πάμε. Και μπαίνουμε μέσα. Και τον βλέπετε αυτό, λέει, πού είσαι ρε Μιχάλη. Χάλασε και το καζανάκι, έκανε και τα τραυλικά. Α, έκανε τραυλικός. Εντάξει. Λέω, ρε Μιχάλη, πρώτη φορά. Μα αυτά είναι... Εντάξει, κοίταξε, όλοι πρέπει να, όλα τα αγόρια πρέπει να περάσουν από εκεί. Στην ηλικία. Και το κοινωνικό μήνυμα από την εκπομπή, παιδιά. Και το κοινωνικό μήνυμα. όλα τα αγόρια πρέπει να περάσουν. Γεγονός, γιατί είστε και μπουνταλάδες, θέλετε λίγο εκπαίδευση. Εντάξει, είναι ηλικία αυτή και μόλις μπείτε στο λύκειο, παιδιά. Πόσο θα πήγαινες, πόσο χρόνο θα το πήγαινες το παιδί. Δευτέρα λυκείο, τρίτη λυκείο, να ξέρει τι γίνεται. Άλλο να μαζευτούν οι φίλοι και να έχουν στα γενέθλιά τους μόλις γίνονται 15 και μετά από 2 χρόνια ξαναδίνουνε. Ναι, στα 15 πάνε και μετά για 2 χρόνια δεν δίνουνε. Ναι. Και θυμούνται τότε και τι δίνουν μετά, 4 και 5 τη μέρα. Όχι, είναι ένα χόμπι το οποίο πρέπει να είσαι συνεπής. Ναι, κοίταξε, εγώ πιστεύω και Δευτέρα, τρίτη λυκείο, μη σε πού και μπούφω τα κορίτσια, γιατί αν και τώρα η νεολαία είναι πιο γάτι από εμάς, από ό,τι ήμασταν εμείς. Εντάξει, είναι τώρα τα social media, παίρνουμε λίγο μάτι. Πολύ, πολύ. Εμείς δεν είχαμε UGs. Δεν είχαμε... UGs, δεν είχαμε U-Porn. Αυτά τα μουσεία του έρωτα. Εμείς πιάζαμε από την Πάμελα, τη Βάνα Μπάρμπα, Μενεγάκη, εκεί ήμασταν. Εγώ είχα έναν που τη έδινε με τη Βάντα, το Sport Billy. Με τη Βάντα. Το κολτέ και το μαύρο το. Ναι, και τη Μοϊκάνα. Είδες. Τη Μοϊκάνα λέει το μαλάκα. Πάντως όλοι το βλέπαν το Sport Billy.
Sport Billy, είσαι ο ήρωας απ' άλλο πλανήτη. Τζιν τζιν. Έλα πάμε λίγο. Χορηγή, αναδομώ. Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό. Για να μην σωματίζεις με τη Βάντα. Με την Ελένη και τη Βάνα. Αναδομώ, λοιπόν, αναδομώ νέο, Παύλα, νέο, να... νέο αυτό. Τι? Πάρ' το λίγο και πες τον. Για να μην σωματίζεις με τη Βάντα, την Ελένη και τη Βάνα. Αναδομώ. Αναδομώ, με περνάτε για τρελό. 2-3-11-2-41-508 κατασκευαστική υψηλών προδιαγραφών. Ανακαινήσεις που κλαις, δεν πιστεύεις στα μάτια σου ότι με αυτά τα νούμερα έκανες αυτό το πράγμα. Εντάξει, με την καλή έννοια κλαις. Τηλέφωνο. 2-3-11-2-41-508. Κοτοπαράδοση. Δοκιμάσαμε. Τρία μαγαζιά δοκιμάσαμε, μας φέρανε εδώ πέρα, δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Βαφτίσαμε και ένα το Phantom, το οποίο είναι το κοτόπουλο ακοκάλωτο. Ναι, ναι, το Phantom. Δεν υπάρχει αυτό, μακράν το κορυφαίο. Τρία μαγαζιά. 12 Ανήσου 7 στο κέντρο. Είναι 2-3-1-0-54-54-11. Μεγάλο Αλεξάνδρος στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2-31-40-34-294. Και Αναξιμάνδρου Χαριλάου. Αναξιμάνδρου 36. 2-3-1-0-30-60-67. Υπάρχει το Spa Privé που για τη χαλάρωσή μας, για τα μασάζ μας, για χαμάμ, σάουνα, τα πάντα, spaprivé.gr, στο 2-3-1-0-5-30-5-80. Και άμα είστε τεμπέληδες και άμα βαριέστε και άμα κάτι ξεχάσατε, υπάρχει το Deliver To. Είναι ένα νέο application που έρχεται στη ζωή μας σε λίγες μέρες, το οποίο κατεβάζει το application, σε πονάει το κεφάλι και δεν μπορείς να πας μέχρι το φαρμακείο, ενημερώνεις το application και μέσα σε μία ώρα θα έχουν έρθει οι ασπιρίνες, τα ντεπών, αυτά που ζήτησες. Θες κάτι να στείλεις κάπου, θες να στείλεις λουλούδια, πηγαίνει στο λουλουδάδικο, παίρνει την παραγγελία και την πηγαίνει όπου θέλει. Και ό,τι άλλο θέλεις, δηλαδή, και αυτά όλα αυτά σε μία ώρα. Και πάμε στο διάλειμμα και θα τα πούμε σε λίγο το τι έχει να γίνει εδώ στο ντουέτο σήμερα. Και όπως καταλάβατε, ακούσαμε το Sport Billy, τον ύμνο των παιδικών μας χρόνων. Γιατί υπάρχει μεταφρασμένο στα ελληνικά. Για βάλτε το ελληνικό να ακούσουμε, μήπως το θυμηθούμε. Sport Billy, είσαι ο ήρωας από άλλο πλανήτη. Sport Billy, με ειδική αποστολή κομίτη. Δεν γίνονται αυτά. Πώς δεν γίνονται, όλα γίνονται, φίλοι. Όλα γίνονται. Η άδωση να υπάρχει και όλα γίνονται. Λέγαμε για τον μπάσκετ που διαλύσατε, Γιάννη, στις παράγοντες. Πάντως είναι κουφό αυτό. Αυτό είναι, ρε. Ξέρεις τα λόγια, ρε. Αρβάντα, τι έγινε εκεί. Το πίντε 67 είναι το ΤΣΣΚΑ Παναθηναϊκός. Ο Πιτίνος. Στην τέταρτη περίοδο και μόνο 70. ΤΣΣΚΑ. Τώρα θα κάνετε κάποια τέτοια. Σε ποιο λεπτό είναι. Τελειώνει. Δυόμιση λεπτά ακόμη. Και αυτό που λες με τον Παναθηναϊκό και με τον DBG, τον Δημήτρη Παύλου Γιαννακόπουλο, καλά τώρα τους τρολάρει αβέρτα. Θα τους γλεντήσει τώρα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, δηλαδή κάποια στιγμή θα βαρεθεί, πιστεύω. Αλλά όχι, έτσι μεγάλος αυτός, δεν είναι. Κλαίει όλη τη μέρα από τα γέλια. Εντάξει, τι να πεις. Είναι άσχημα πράγματα αυτά. Δηλαδή τώρα θυμήθηκε ο Ολυμπιακός ότι οι διαιτητές δεν είναι. Τη δεκαετία το 90-97, την 7 ετία εκείνη, δεν είχε Ολυμπιακός πέραση στους διαιτητές. Πλήρωνε μετά ο Γιαννακόπουλος, έφτιαχνε ομάδες και έπαιρνε τα πρωταθλήματα ο Ολυμπιακός. Μετά, εφόσον μπήκε σε άλλα κόλπα ο Γιαννακόπουλος, για τα επόμενα 10-20 χρόνια κάνει πλάκα αυτός. Τους χάρισε κανένα δυο κύπελα για να μην φύγουν οι Αγγελόπουλοι
Αυτό γινόταν. Και πολεμάγαμε εμείς τώρα. Εντάξει, έκανε και λάθη ο Ολυμπιακός. Άλλαζε όλοι προπονητή και 10 παίκτες. Προπονητή και 10 παίκτες. Προπονητή και 10 παίκτες. Αυτά που έκανε ο Παναθηναϊκός παλιά. Εγώ λέω ότι ο πρώτος που θα την πληρώσει τον Ολυμπιακό είναι ο Πλατ. Ο οποίος χθες στην ένταξη τύπου είπε ότι δεν έχει ιδέα ότι θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Εξέθεσε την διοίκηση. Όχι, προχθές είπε σε δηλώσεις live στην ΕΡΤ που το έβλεπα το παιχνίδι με τον Λαύριο που κέρδισε κατά λάθος. Ναι. Κατά λάθος και έπρεπε να κερδίσει το Λαύριο. Mm. Λέει δεν είναι η δικιά μου ευθύνη. Ό,τι μου πούν οι ιδιοκτήτες μου. Ναι, και μετά είπε στην ένταξη τύπου ότι εγώ δεν έχω ενημέρωση, δεν θα παίξουμε τον Παναθηναϊκό. Καλά, τι θα πει αυτός. Τι θα πει, ότι έχω ενημέρωση. Τι θα πει. Τρία λεπτά πριν είπε ότι ό,τι πούν οι ιδιοκτήτες, τώρα τον είπα μη λες έτσι. Θα τον είπε εκείνος ο δημοσιογράφος ο Μπαφές που το παίζει team manager τώρα του Ολυμπιακού. Ναι. Τον ξέρω στον Μπαφέ. Μπα, δεν έχω δουλέψει μαζί. Ένας εκεί πέρα που τριγυρνάει είναι δημοσιογράφος και επειδή είναι πολλά χρόνια εκεί πέρα, τώρα είναι team manager. Ήταν το γραφείο τύπου δηλαδή. Ναι. Και έγινε team manager το γραφείο τύπου. Τώρα είναι έτσι τον λένε στην τηλεόραση. Δηλαδή δεν ξέρω άμα κάναν λάθος ή αυτοί που δεν νομίζω να κάνουν λάθος. Αμετάδοση αγώνα. Κάτι τα ξέρουν παραπάνω. Ναι. Και πού βλέπεις να καταλήγει αυτό το πράγμα. Τίποτα, τίποτα δεν έγινε. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα που τσατίστηκε πέρσι ο Γιαννακόπουλος που λέει φεύγω από την Ευρωλίγκα. Δεν μπορεί να φύγεις από την μπάσκετ λίγα, από τη λίγα της χώρας σου. Γιατί δεν χάνεις το συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα. Και να πας. Καλά, το συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα δεν το χάνεις. Εντάξει, άμα πει ο Ολυμπιακός θέλω να πάω, η Αδριατική Λίγα εννοείται ότι θέλει. Θέλει να δυναμώσει και ο Παναθηναϊκό, όλες τις ομάδες θέλει. Ναι, απλά πρόσεξε με λίγο. Για τον Ολυμπιακό, επειδή το παίζουν όλοι οι ιστορίες, είναι τριπλάσια έξοδα το να παίζει σε μια. Έχει μετακινήσεις, έχει ιστορίες, έχει άλλο ανταγωνισμό, έχει χίλια δυο τώρα αυτή η ιστορία. Ναι. Αλλά και να είσαι εδώ πέρα, άλλο να χτυπιέσαι με την ΤΣΣΚΑ και άλλο με τον Παναθηναϊκό. Βάλ τον Παναθηναϊκό να δούμε πώς ήρθε, ρε. Ναι. Περίμενε. 72-67. Δύο λεπτά και το τέλος. Ναι. Εντάξει, αυτές οι απειλές μου είναι παπά είναι. Μα λένε. Φίλε, δεν ξέρεις. Θα κάνουν κανένα διπλό τώρα, 74, θα πούνε 67. Μόνοι μας. Να, αλλά είδες όμως οι γατώνει οι διαιτητές οι Έλληνες. Φέρτε λέει ξένους και θα μας ξαναδείτε. Με τη μία. Με τη μία όμως, όχι Περέιρα και αρχιδιαιτητές ήθελα να πω. Ναι, καλά το πήγες. Ναι. Άρα δεν είπα τίποτα. Γυαλάει όλο το στούντιο, ο ηχολήπτης και ο μαλλιάς από τα Λίντελ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο είναι αλλιώς, φίλε. Γιατί είναι αλλιώς. Γιατί έχουν ενοχές εκεί, είναι χέστες. Ακριβώς. Και στο μπάσκετ είναι πιο σκληρό γκρουπ οι διαιτητές. Έχουν τον Βασιλακόπουλο εκεί. Στο ποδόσφαιρο δεν έχουν τον Γραμμένο. Ο Γραμμένος είναι έξαλλος μαζί τους. Γιατί τον έχουν εκθέσει. Βέβαια τον έχουν εκθέσει. Άρα. Γιατί δεν κάνανε απεργία. Οι διαιτητές. Ναι. Εδώ κοπάνησαν το δικό τους και δεν κάνανε απεργία. Ρε. Οι κοτάρες. Μηδέν προσωπικότητα. Μηδέν. Δηλαδή θα δει κάποιος. Ναι. Όποτε βλέπω ποδόσφαιρο που είναι πολύ συχνά, πάντα λένε οι διαιτητές είναι διεθνείς. Πάντα λένε οι διαιτητές είναι αυτός και είναι διεθνείς. Πώς είναι. Εντάξει, για τους παίκτες είναι διεθνείς. Όχι, οι διαιτητές είναι όλοι διεθνείς. Όχι όλοι, είναι 4-5. Τυχαίνει και βλέπω εγώ αυτά τα μάτς που παίζουν οι διεθνείς. Διεθνείς ποιοι είναι, ο Σιδηρόπουλος είναι. Παίζουν έξω. Ή μόνο είναι διεθνείς. Ο Τζίλος ήταν. Τώρα είναι στα πιτς. Ο Διαμαντόπουλος. Ή ακόμα είναι. Όχι, δεν μπορεί να παίξει. Ο Διαμαντόπουλος είναι. Ο Παπαδόπουλος είναι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Ποιος άλλος είναι. Ο Σκουλάς είναι που τα έκανε μαντάρα στο ΠΑΟΚ Πανιόνιος, στο κύπελο. Που βγήκαν και παραπονούμενοι στον Πανιόνιο. Ναι. Αυτό τώρα ρε φίλε, δηλαδή όποιος πάει κόντρα στον ΠΑΟΚ χωρίς επιχειρήματα σοβαρά. Γίνεται ό,τι γίνεται με τον Πανιόνιο. Ναι. Το οποίο δεν αντιπαθώ, το παραλαμβάνω. Δηλαδή είναι κάτι. Είναι μια από τις ομάδες που τη συμπαθώ. Ναι. Τρώει 3 από τον Ατρόμητο και 5 από τον Πανετολικό στο καπάκι. 8 γκολ σε 2 παιχνίδια. Εγώ να σου πω τι με πείραξε εβδομάδα που πέρασε. Τι με ενόχλησε. Είδα συνέντευξη του ποδοσφαιριστή του Πανιονίου
του Δουμισάη. Ναι, που τι? Απολογήθηκε. Αφού έκανε βλακία, δεν απολογήθηκε. Έκανε βλακία. Πόσο ψεύτικο για... ήταν. Άλλο αυτό. Πόσο γελίο ψεύτικο ήταν αυτό. Κατάλαβα τι έκανε. Κέντα και δεν τόσουσε απλά. Ναι, γιατί να βγεις να, να ζητήσεις, να απολογηθείς, να ζητήσεις συγγνώμη. Κοίτα, συγγνώμη ζητάς όταν κάνεις λάθος. Ναι, συγγνώμη τέλος. Ναι. Δίνεις ολόκληρο ένα τέρατο συνέντευξη και μιλάς γι' αυτό. Έτσι το είδε, έτσι το έκανε, αλλά εγώ θεωρώ... Έτσι τον είπα να κάνει. Τέλος πάντων, πιθανότατα. Αλλά αυτό με στράβωσε πολύ, με ενόχλησε. Αυτό που εγώ πιστεύω είναι ότι όταν κάνεις κάποιο λάθος, το αντιλαμβάνεσαι λίγο μετά, δηλαδή γίνεται. Συγγνώμη, το λάθος του πού ήτανε. Έμεινε μπροστά στην 4 και άρχισε διάλογο μετά. Ωραία. Επαγγελματίας αθλητής για την ομάδα του Πανιωνίου είναι. Γιάννη, άμα μπήκα ένας επαγγελματίας καρατέστας και του δώσει 5 χαστούκια όμως και τιμωρηθεί ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, φίλε. Ωραία. Όχι, όχι. Δεν είναι τώρα να προκαλεί. Όχι, είσαι αθλητής. Φοράς. Πανηγύρισε. Μπλε με κόκκινα. Πανηγύρισε, αγόρι μου. Σου πήγα να πανηγύρισε. Ό,τι θέλω θα κάνω. Ό,τι θες να κάνεις. Ναι. Και εγώ είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ καρατερίστης. Ωραία, μπες μέσα και χτύπαμε, μήνυση και τα λοιπά. Δεν είναι μήνυση, την πληρώνει η ομάδα. Άμα ήταν μήνυση, ναι. Μαζί σου. Ναι. Αν δηλαδή στην Αγγλία μπήκε ένας στο Aston Villa κάτι, ναι. Δεν θυμάμαι, ναι, και έδωσε μια μπουνιά έναν παίκτη της Aston Villa. Ναι. Ωραία. Ωραία. Δεν έπαθε κάτι η ομάδα του. Γιατί να πάθει η ομάδα του. Εδώ όμως παθαίνει η ομάδα. Γιατί. Εκεί είναι το unfair. Γιατί, πού είναι η νόμη του ποδοσφαίρου, ρε. Αυτό... Πού είναι που ζείτε όλοι για το ποδόσφαιρο και τρελαίνε το όλοι. Αυτό λέω, ότι αυτή τη στιγμή άμα πει κάποιος τζομπάνιδες όλοι με το ποδόσφαιρο. Και δώσει μια μπουνιά σε ένα, ναι. Ωραία, θα την πληρώσει η ομάδα, όχι ο ένας. Αυτό είναι λάθος. Αυτό λέμε. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Άμα δεν αλλάζουν αυτά, πώς να μην υπάρχει βία, πώς να μην υπάρχει ψευτιά, πώς να μην υπάρχουν στημένα παιχνίδια. Άμα δεν αλλάξουν αυτά, δεν αλλάζει τίποτα. Και συνεχίζω. Δεν μπορώ να βλέπω να βάζουν αθλητές να κάνουν δηλώσεις, να λένε πράγματα που δεν τα πιστεύουν. Πρώτον, ο τύπος μίλαγε και κοίταζε πάνω αριστερά. Όταν κοίτας πάνω αριστερά, είναι ψέματα και είσαι αμήχανος. Έτσι καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί όταν κάνουν... Σιγά ρε τι μπροθώσεις, το λάδι CSI. Το CSI, φίλε, αυτό είναι. Όταν μιλάς με τον άλλο, κοιτάει πάνω αριστερά, δώσου και ένα σφάλιαρο. Εκεί μια καμπάνα, μπαμ, να μάθει να μιλέψει. Παρατήρησε το. Αυτό το παρατήρησε, το καταλαβαίνω, χαζός είμαι. Είναι αυτό. Πώς δηλαδή, μίλαγε και ξαναμίλαγε και γιατί είναι μεγάλε, τι έγινε. Φοβάσαι να έρθει στη Θεσσαλονίκη και μη σε κοπανίσουνε. Δεν υπάρχουν αυτά. Τι φόβα, τι βγήκε. Έβαλε γκολ και το πανηγύρισε, αδερφέ. Ναι, έβαλα γκολ. Ξέφυγα λίγο, sorry. Ναι, εντάξει, έλα, πάμε, δεν το ξανακάνω. Και ναι. Τώρα, να δώσει ολόκληρη συνέντευξη. Δεν την είδα, όλο για αυτό. Απολογία. Όλο μίλησε για την καλή του χρονιά, 3 δευτερόλεπτα που με τον πέραν τηλέφωνο τη συνέντευξη και αυτό λέει: ωραία, λέει, παίζω καλά, βάζω σκοράρο, είμαι καλό, θα με πάρουν στην εθνική ομάδα, κάτι τέτοια. Ναι, παίζονταν μεταξύ του να πάει Αλβανία ή Ελλάδα. Ναι. Και λέει, ζητώ συγγνώμη από τη θύρα 4, δεν ήξερα ότι ήταν θύρα 4. Γιατί είσαι υποχρεωμένος να ξέρεις ποια είναι η θύρα. Όχι φίλε, δεν λέω, δεν είναι για ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, οτιδήποτε. Είσαι, δηλαδή αν έβαζα το τελευταίο καλάθι θα, και κερδίζαμε ένα μπόντο εκτός έδρας, μέσα στο σεφ, θα έλεγα, α παιδιά κατά λάθος το έβαλα, συγγνώμη που σας κέρδισα. Όχι, όχι, δεν είναι γι' αυτό. Το σορτσάκι θα κατέβαζα και θα έτρεχα στα αποδυτήρια. Θα έτρεχα στα αποδυτήρια. Ναι. Ναι. Αυτό. Ωραία. Αν σε προλάβαινε κάποιος ή σου έδινε κάποια κουτουλιά, θα έφτιαγε ναι. Ο κάποιος. Πρόλαβε μία και έβαλε το χέρι μέσα από τη φυσούνα και έπιασε τα μαλλιά του Μπαλογιάννη όταν έβαλε στο Γιάκοβι στο τρίποντο. Γιατί είχαν τη φυσούνα, αλλά την είχαν μισό μέτρο κενό. Ναι. Για να φέρουν τα παπούτσια, τα κινητά, τα κλειδιά, όλα. Και εκείνη την ώρα κοντοστέκεται ο Μπαλογιάννης, γιατί περιμένουμε να αγκαλιαστούμε. Ξέρεις, μέσα στη φυσούνα, σπριντ. Ποιο μπολτ και ποιο μόλι έβαλε στο Γιάννη. Γυρίσατε, γύρισε ο Πέτσα να του κάνει έτσι. Ναι. Σπιδάει Σωτήρης Νικολαίδης στον αέρα και του κάνει γιο στα μούτρα του και τέτοια. Και περιμένει τώρα ο Μπαλογιάννη να αγκαλιαστεί. Ξέρω, όποιο ερχόταν να αγκαλιάζει, φιλιά και τέτοια. Και έχει βάλει μία γυναίκα το χέρι τη. Πώ το έφτασε εκεί πέρα και πιάνει τα μαλλιά του Μπαλογιάννη. Και του τραβάει. Και είναι ο Μπαλογιάννη και. Και έτσι πως είναι ο Σωτήρης Νικολαίδης, πηδάει, πιάνει το χέρι
Ναι. Από τον αγκώνα, από τον μπράτσο που την έπιασε. Πρέπει να της βγει και όμως μέχρι μισό μέτρο κάτω. Ναι. Γιατί κρεμάστηκε. Και αυτή μετά έπεσε απάνω στο φυσό. Από την κερκίδα. Καλά την έκανε. Ήταν να απολογηθούμε γιατί. Τον μπερδεύεις. Δεν τον μπερδεύω καθόλου. Τον μπερδεύεις. Δεν τον μπερδεύω. Άλλο δεν να κάνεις δάχτυλα, άλλο να κάνεις. Αυτό πιάσεις. Κάνει. Δεν κάνει, κάνει. Κάνει έτσι και βρίζει, ρε Γιάννη. Στο εξήγησε τις προάλλες. Τι να βρεις, μωρέ, στα αλβανικά έβριζε. Ξέρεις οι αλβανικά. Πού ξέρεις που έβριζε, ρε. Κάτι ξέρουμε. Δεν έβριζε τα αλβανικά. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Εμένα δεν μ' άρεσε. Είναι, κάνει ναι, λάθη. Ακριβώς, είναι νέο παιδί. Εκεί την όχι. Όταν βάζει τον γκολ, έχει μια 110 σφιγμού. Μόλις μπήκε η μπάλα και άρχισε το πανηγύρι, πάει 300 σφιγμοί. Μαζί σου, αγόρι μου. Ναι, μπορεί να ανοίγει. Μπορείς ακόμα. Δεν άνοιγε. Του κοιτούσε και του μίλαγε. Θόλωσε, ρε φίλε. Όταν κάνει τέτοια. Αγόρι μου, αυτό σου λέω. Θόλωσε, επαγγελματία. Θόλωσε. Ωραία. Ναι. Τι απλά απολογηθώ, να ζητήσω συγγνώμη. Και θόλωσα. Και σου δώσα δύο χαστούκια. Όχι, με πετά μπουκάλια, με πετά κέρματα και με μολότοφ. Τίποτα, έχει το δείχτη. Δεν πάω σε πετύχω. Είναι unfair. Άσε μου το δείχτη, βγάλαξε και τον νόμο και να βρίσκε με. Κατάλαβε. Κοίταξε, επειδή δεν υπήρχαν τα δίχτυα όταν έπαιζα εγώ, δεν το είχαν εμφανίσει. Ναι. Και φτισιές και μπουκαλιές και κινητιές και κλειδιά. Εδώ εμείς τρώγαμε. Κέρματα. Ναι. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι μόλις τους κερδίσεις ή μόλις κάνεις κάτι, έχεις, φίλε, η καρδιά σου, η ψυχή σου βγαίνει και κάνεις αυτό που έκανε αυτός. Όχι για ένα λεπτό, Γιάννη. Αυτός, άμα δεν έβαζε ο ΠΑΟΚ τα γκολ, τι θα ήτανε. Δεν θα ήταν βασιλιάς. Ναι. Ωραία. Ήταν βασιλιάς για ένα λεπτό. Ήταν για ένα λεπτό ο ΜΑΟ της... Της Ελλάδος. Ναι, όμως η δουλειά του είναι να έχει μια λεπτή γραμμή και πήγε όπως έχει. Εντάξει. Το κατάλαβε. Το ότι τον βάλα να το πει είναι ξεκάθαρο. Αυτό εκεί δεν θα κατάληξω. Εκεί είναι άλλη κουβέντα που κάνουμε. Δεν πειράζει. 76-75. Ναι. Άνοιξε στο σώμα σου διπλό ο Παναθηναϊκός. 76 χάνει ένα πόντο. Περίμενε. Πόσο θα είναι. 9,9 έχει βολέσει ΤΣΣΚΑ. Και είναι ένα μπροστά. Τι κάνει εκεί. Βάζει και τις δύο ή χάνει τη δεύτερη. Βάζει, δεν κάνει φάουλ. Τι κάνεις δηλαδή, έχω δυνατότητα να πάω στους τρεις με 10 δευτερόλεπτα και θα χάσω πολύ. Βέβαια σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα χάνεις μία. Θες δεν θες. Ο Κλάιπερ τι είναι, βάζει αυτός. Πάντα να εικοσουτάρει. Όχι, αυτή είναι. Την έβαλε την πρώτη. Την έβαλε. 77-75. 20 εκατομμύρια, 25 και 40 εκατομμύρια και βάζουν 77 πόντους. Αντί να βάζουν 120 πόντους. Ο Ρονάλντο τι έγινε, τι έκανε. Έξω η δεύτερη. Ω! 5, 4, 3, 2, 1, αντένα. Τι έγινε. Το έβαλε τρίποντο. Με ταμπλό. Τι λες ρε, ναι. Ποιος? Καλάθης. Ο Καλάθης? Ναι. Εντάξει, από αύριο ο Καλάθης είναι ο κολοκοτρώνης της Ευρώπης. Τι λες τώρα. Όχι τούδι τώρα. Να τώρα ο Καλάθης, άμα πήδηξα πάνω στην κερκίδα τι θα γίνει. Α, έχει 0,2. Ναι, τώρα ο Καλάθης πηδάει πάνω στην κερκίδα. Στο 0,2 και κάνει τύπο άλλος και το βάζει. Και κερδίζει σε κά. Θα βγει να ζητήσει συγγνώμη από τους I'm sorry, Cheska, Moskas fans. I'm sorry, I'll call you later. Άσε μας. Είμαστε στον αέρα. Έχει πάρει time out. 0,2. Ένα τύπ είναι. Όλοι ψηλοί μέσα. Η μπάλα κοντά στο καλάθι, εκεί στη Στεφάνη. Δεν μπορεί να φέρει να κάνει κάτι στο 0,2. Δεν είναι δύο δευτερόλεπτα. Τι πρέ. Να κουμπίσει με το δάχτυλο. Έτσι, ο Λάζο μου πρωτάθλημα έχει δώσει έτσι, το ξέρεις. Ο Λάζο μου πρωτάθλημα έχει δώσει έτσι. Με τους Χιούστον. Ναι. Δεν ήταν το τελευταίο, βρε. Τελευταίο ήταν.
Τι ώρα για πες αύριο, τι ώρα είναι τα παιχνίδια? Ο ΠΑΟΚ παίζει 7, για να δούμε πώς σχολεί. Ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ παίζει 4 παρατέρατο νομίζω, ναι. Για να προλάβουμε να δούμε και το ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να είμαι γιατί κατευθύνουμε Ιόνια οδό. Ναι. Κάποια εξέλιξη, όπα, τι γίνεται εκεί? Έλεξε. Καλημέρα σας. 77-78, μπορεί να πλύνουν 15 φράγκα διπλό του Παναθηναϊκού. Μπορεί να προκρίνεται κιόλας με αυτό. Ένα τέτοιο ήθελε. Μια μεγάλη νίκη. Λοιπόν, σε 5 λεπτά μπείτε στα media όλα εκεί πέρα. Όπα, τώρα ο Γιανακόπουλος, φίλε, με αυτό το διπλό τώρα τι θα κάνει. Ας συνδεθούμε με το Insta του Τράκη. Ακριβώς. Εντάξει, είναι τη βαθμολογία πρέπει να δούμε τώρα. Πάντως νομίζω πάλι η Ρεάλ θα το πάρει. Εγώ πιστεύω ο Μπράδος θα το πάρει. Δεν ξέρω, νομίζω Ρεάλ. Λίγο πιο έτσι, πιο... Όχι, παίζουν λίγο πιο ωραίο μπάσκετ. Οι άλλοι επειδή παίζουν... είναι συνεταιρισμός και επειδή είναι κολομπαράδες, ναι, δεν θα το πάρει κανείς δύο σερί. Ναι. Ναι, επειδή είναι μαγαζάκι. Τα δεκάλεπτα είναι 20-18, 21-17, 18-23, 18-20. Δεν υπήρχε κάποιο ξεκάθαρο δεκάλεπτο για καμία ομάδα. Εντάξει. Η top διαφορά είναι 5 πόντοι του Παναθηναϊκού στο τρίτο. Ναι, αλλά ήταν, δεν πέρασε ποτέ μπροστά ο Παναθηναϊκός. Αυτό ήταν. Άρα ήταν. Όχι, δεν. Πέρασε μπροστά κάπου. 20-18, 41-35. Α, ναι. Τίποτα. Άρα για 39 λεπτά. 59 δευτερόλεπτα και 0,8 δέκατα. Δεν ξέρω τι έγινε στο πρώτο δεκάλεπτο, πώς πήγε. Ναι. Αλλά φαντάζεσαι. Είναι γι' αυτό το μπάσκετ του πιστεύω. Δεν έπαιζε ότι κολλώ, ε. Εντάξει, ωραία. Δεν θα αγχωθούν στην Τζεσεκά, μην θα έχουν ήδη αδειάσει το γήπεδο, πάνε να φάνε τις μπανάνες στις τεράστιες οι φίλαθλοι. Ο Μπλατ δεν ξέρω τι κάνει, δεν ξέρω σε ποια χώρα είναι. Ο Γιαννάκης τι έγινε, κατέβει για βουλευτής, για τέτοιο, ευρωβουλευτής, δεν νομίζουμε τίποτα. Γιατί το πιστεύεις, δεν σου χωράξει, δεν κατέβει και κολλητός σου. Εντάξει, γιατί? Άλλο, Παναγιώτης ο Γιαννάκης δεν είναι τώρα, είναι άλλο θέμα. Για να κλείσουμε το θέμα μπάσκετ, ναι, αναφερόμενοι στο μεγάλο διπλό του Παναθηναϊκού στην Μόσχα επί της ΤΣΣΚΑ, έκτακτη συνάντηση Γιαννακόπουλου, Αγγελόπουλου και Βασιλακόπουλου και ο Βασιλιάδης. Εκεί θα πάει... Ο Βασιλακόπουλος λέει δεν πάει. Σήμερα? Ναι, 9.30. Ο Γιαννακόπουλος? Ο Γιαννακόπουλος θα πάει. Θα πάει να γελάσει αυτός. Εννοείται. Ναι. Στο μεταξύ καλούν και τον Μάκη Αγγελόπουλο. Γιατί, αλλά και ο Γαλατσόπουλος σαν πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ. Ο Αγγελόπουλος γιατί να πάει? Ουσιαστικά τους 4 μεγάλους καλούν. Δεν κατάλαβα γιατί. Για έκτη δουλειά έχει να πάει. Σου λέει ότι είναι ένα αντίβαρο, είναι επενδυτής. Ωραία, λογικό είναι. Και ο Γαλατσόπουλος... Τι λογικό είναι, η ΑΕΚ πάει και παρακαλάει για την Ευρωλίγκα, τους λένε όχι και ξαφνικά βρίζουν. Γιάννη, είναι δύο επιχειρηματίες σκοτώνονται και είμαι εγώ ο τρίτος που πληρώνω για να κάνουν αυτοί τους έξυπνους. Θα πάω και θα πω εντάξει, μαζευτείτε. Ρε. Βάζω 3,5 εκατομμύρια το χρόνο. Θα τον πούνε εσύ, μην μιλάς. Εμείς 40 χρόνια βάζουμε, η οικογένειά μου πρέπει να βάλει πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ. Δεν το πει ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης θα τον καλέσει όμως. Ναι, αλλά θα το πει ο Δημήτρης και οι άλλοι θα τον πούνε. Εμείς βάλαμε σε 10 χρόνια 150 εκατομμύρια. Τι να πεις εσύ που έχεις βάλει 5 και 5. Λάθος να είναι αυτός εκεί. Αλήθεια θα είναι ο Αγγελόπουλος εκεί της ΑΕΚ. Όταν κολλάει το μυαλό σου, ρε, χρειάζεται για αντίβαρο. Μάθα να κάνεις διαπραγμάτευση. Το χρειάζεται ο Βασιλιάδης εκεί. Θες, δεν θες. Δεν έχει. Δεν είναι παρακάλια η γλυφο. Τέτοια δεν έχει. Τι δουλειά έχει να πάει. Για να το παίξει και αυτός θα είναι μεγάλος. Τον χρειάζεται ο Βασιλιάδης λέω στην κουβέντα. Και αυτόν και τον Γαλατσόπουλο. Είσαι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και έρχεται ο Βασιλιάδης τώρα και θα πάει να σου πει τι να κάνεις. Αν δεν πιάσει δεξιά, το πει. Εσύ θα πάει, αλλά θα ζητήσει και όλα πράγματα για να κάνει. Έξυπνοι είναι αυτοί. Δεν κάνουν τίποτα χωρίς να κερδίσουν. Να σου πω κάτι.
Αυτοί τώρα, ό,τι πούνε, θα λέει όχι ο Γιαννακόπουλος. Ό,τι και να πούνε. Θα πούνε θέλουμε διαιτητές αυτούς. Αυτοί δεν μου αρέσουν. Τι κάνει. Ο Βασιλιάς θα του πει καθίστε τη φρόνημα. Ναι. Μην οξύνετε τα πνεύματα. Επειδή είναι τρεις οι διαιτητές και δεν είναι δύο να πει πάρτε από έναν που σας βολεύει για να τελειώσει. Τον τρίτο πίσω τον πάρει. Στην μεταξύ, εκείνη το τραγικό. Πάντα. Ότι δεν γίνεται μία μάχη για να στρώσει τη διαιτησία. Γίνεται η μάχη για το ποιο θα πάρει τα κουμάντα στη διαιτησία. Με αυτό είναι. Εντάξει. Εντάξει, στο μπάσκετ είναι δύο μάτς είναι η χρονιά. Το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ποιος θα έχει καλύτερη. Ποιος θα χάσει με λιγότερους πόντους, θα πάρει και το πρωτάθλημα. Έτσι γίνεται. Τα τελευταία 20 χρόνια. Τέλος πάντων, πάμε στο διάλειμμα. Mm-hmm. Και επιστρέφουμε σε λίγο. Σε λίγο κοντά σας. Για δούλες μας ένα τραγούδι να κόψουμε τις πνεύμες μας όλοι μαζί. Καλησπέρα και καλή βραδιά στο μεγάλο Βασίλη Καρά. Ο Καράς ο οποίος πραγματικά φροντίζει να προσφέρει πόνο και οδύνει σε ό,τι τραγούδι. Και ο μοναδικός μη υποψήφιος για τις εκλογές. Ναι, δεν κατεβαίνει. Ο Βασίλης Καράς είναι αλήθεια αυτό. Θα βγει, ναι. Θα βγει, ναι. Σβηστά. Τόσο πόνο έχει δώσει. 2 εκατομμύρια ψήφια θα είχε. Και τόσο πόνο δεν θα το ψηφίσουν. Κάτσε ρε φίλε. Ναι, ναι. Βασίλης Καράσης. Εντάξει, δεν μπορώ να ακούσω ούτε μισό τραγούδι του. Α, το ξεπερνάμε αυτό. Ντροπή σου. Τι ντροπή μου, επειδή δεν θέλω να κλαίω για την κόμενα που έχασα. Δεν υπάρχει. Δεν θέλω, ρε φίλε, τι κάνω τώρα. Θα βρω άλλη. Αυτά είναι προβλήματα. Γιάννη μου, άκουγα να δει φίλε. Επειδή πρέπει να σοβαρευτούμε λίγο. Έχουμε μικρόφωνα, δεν μπορούμε να μιλάμε όπως είμαστε εκτός αέρα. Αλλά έτσι κάνουμε. Αυτό είναι το ραδιόφωνο άλλωστε. Δεν γίνεται να μείνει ο εαυτό σου. Θα μα πει ποιο είναι ο καλεσμένο μα, γιατί έχουμε ανάγκη γενικά. Εγώ γενικά έχω ανάγκη να γνωρίζω ανθρώπους που προσφέρουν, είναι λειτουργικοί για την κοινωνία. Ακριβώς. Σκέφτονται θετικά. Εντάξει, βοηθάνε τον τόπο τους. Πάρα πολύ σημαντική παράμετρο. Βοηθάνε τους ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη. Ανάγκη, έτσι μπράβο. Κινούνται στην αγορά, δεν είναι στατικοί. Πάντα εννοείται, επειδή είμαστε αθλητικό ραδιόφωνο και αθλητική εκπομπή, έχουμε εννοείται κάποια σχέση με τον αθλητισμό. Πάντα είμαστε υπέρ των ανθρώπων που επενδύουν στον αθλητισμό. Και αυτοί είναι οι καλύτεροι άνθρωποι. Με το κιάλι, τους ψάχνουμε. Εντάξει, αλλά υπάρχουν και αυτοί που κάνουν ωραία πράγματα, όμορφα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Ποιος είναι ο καλεσμένος μας, θα μας πεις. Θα το πω, δεν είναι ποιος είναι ο καλεσμένος μας. Mm. Θα πούμε ότι είναι ένας κύριος, ο οποίος προσφέρει πολλά στον τόπο του. Και ξαναλέω ότι έχει σχέση και με τον αθλητισμό. Ωραία. Είναι ο Αλέξανδρος. Ο Καλέργης. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, Θεσσαλονίκη. Όπα. Έπεσε. Δεν έχουν καλώσει μας την Πάτρα. Πάμε ξανά. Έπεσε η γραμμή. Ναι, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει. Εδώ εμείς βγάλαμε άλλο να την γυάλουν την προηγούμενη εβδομάδα. Βασίλη μου, θέλαμε να βγάλουμε ρεπόρτερ του Πανελλήνιου και βγάλαμε τον πρόεδρο. Δεν είναι. Αυτός θα καρονίζει. Άλλα θέλαμε να κάνουμε, άλλα κάναμε. Έχουμε μαζί μας τον Αλέξανδρο τον Καλέργη. Δεν ξέρω αν άκουσε τον πρόλογο. Καλησπέρα, Αλέξανδρο Θεσσαλονίκη. Βασίλη, δεν τον ακούμε καθόλου. Πάλι δοκάρι. Εσύ τον ακούς, θες να μιλήσεις μαζί του. Έρα, δοκίμασε πάλι γραμμή. Ναι. Ναι, έχουμε 5-6 γραμμές. Να πούμε ότι ο Αλέξανδρος Καλέργης υπήρξε, ας πούμε, πρόεδρος του ΝΟΠ. Στον ΟΠ. Ναυτικός Όμιλος Πάτρων. Ξέρεις ότι τους έβγαλε Ευρώπη. Τους έβγαλε Ευρώπη. Τρίτη ήτανε. Για να δοκιμάσουμε. Τρίτη και φαρμακερή. Αλέξανδρε. Σας ακούω εγώ μια χαρά και πάλι. Ωραία, ωραία. Μας ακούς. Καλησπέρα ωραία. Από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα. Τι κάνεις. Πού σε βρίσκω. Στην Πάτρα ήσασταν τώρα σε full σεζόν με το καρναβάλι, έτσι δεν είναι? Ναι, δόξα τω Θεώ, είχε αρκετό κόσμο, ήταν υψηλή προέλευση φέτος, υψηλότερη από άλλες χρονιές. Ήταν μια καλή χρονιά για την Πάτρα, για τους χαρασηματάρχες, για όλους. Ήταν ένα πάρτι, ένα γλέτι. Το είδαμε, είχε το είδαμε καλά, δεν είχε απρόβδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Απρόβδα. Είναι κάτι το οποίο μας φαλάζει λίγο την νότα της μιζέρια που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα λόγω της κατάστασης. Γενικά πάντως η Πάτρα έχει φροντίσει το καρναβάλι τόσα χρόνια, δηλαδή οι άλλοι ακολούθησαν όλοι. Και κακά τα ψέματα είναι ένα σημαντικό κομμάτι της αγοράς για να κινηθεί το σύστημα εκεί τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι? Πιστεύω είναι το βασικότερο, mm-hmm. το μοναδικό και ίσως το μόνο το οποίο έχει, που της φέρνει τόσο κόσμο, την κάνει τόσο αναγνωρίσιμη.
και τόσο γνωστή και πέρα από τη χώρα στον τομέα αυτό. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάτι άλλο μετά από αυτό σε αυτό το επίπεδο. Κι όμως δεν είναι άσχημη πόλη η Πάτρα, δεν θα μπορούσε να κάνει χιλιάδες πράγματα. Είναι μια χαρά πόλη. Είναι μια χαρά πόλη, συνδυάζει θάλασσα με βουνό σε 5 λεπτά. Μπορείς να πας από μια παραλία σε ένα ορεινό σημείο άμεσα. Απλά οι νοοτροπίες και τα μυαλά κάποιων ανθρώπων που τη διοικούν επί σειρά ετών είναι αυτά τα οποία βαλτώνουν επενδυτικά σχέδια, προοπτικές και εξωστρέφεια. Δεν είναι τραγικό, γιατί αυτό συμβαίνει σε όλη την Ελλάδα, εντάξει. Εμείς δηλαδή εδώ έχουμε μια πόλη που συνδυάζει τα πάντα. Τα πάντα όμως. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχει η Θεσσαλονίκη και έχουμε ταξιδέψει, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάει και σε 50 χώρες λόγω δουλειάς. Και αυτό το πράγμα, τα μυαλά τα στερημένα, αυτά που φοβούνται ότι αν αφήσουν κάτι να αναπτυχθεί θα τους ξεπεράσει. Δεν είναι και το μεγαλύτερο πρόβλημα τελικά? Το πρόβλημα είναι αυτό, διότι δεν επιτρέπουν σε ανθρώπους με νέες ιδέες, με νέα μυαλά, με μόρφωση, με προοπτική, με οξυδέρκεια να δημιουργήσουν. Βαλτώνουν στα ίδια και στα ίδια, τα ίδια και τα ίδια άτομα. Εγκλωβίζουν ανθρώπους οι οποίοι είναι ευρηματικοί και πώς να το πω, χαρισματικοί και αναγκάζονται να φύγουν από τον τόπο τους και να διαπρέψουν κάπου αλλού. Ακριβώς δηλαδή βλέπετε ο Λάνθιμος, ένας σκηνοθέτης κολυκουτιανού επίπεδου και στην Ελλάδα δεν ήταν αναγνωρίσιμος. Δεν εννοείται αυτό. Το βλέπετε αυτό, έτσι. Όπως εκατοντάδες καλλιτέχνες, γιατροί, ανθρώποι των τεχνών στο εξωτερικό διαπρέπουν και στην Ελλάδα είναι άλλος ένας άγνωστος μεταξύ αγνώστων, είναι άλλος ένας ίδιος με τους άλλους. Ναι. Ποτέ δεν πάει σε αυτό το επίπεδο. Γιατί η ίδια η χώρα δεν το επιτρέπει. Έτσι ακριβώς. Εμείς είμαστε τυχεροί που εσύ τουλάχιστον έμεινες εδώ και δεν πήγες και εσύ να φύγεις. Κοιτάξτε, δεν είναι ότι έμεινα εδώ. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από τη φύση μου μαχητικός. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος έχω το αντάρτικο, να σου το πω μέσα μου, το ωραίο αντάρτικο, όχι το αλήτικο. Και είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θέλω να γίνω ούτε μετανάστης από τον τόπο μου γιατί δεν μπόρεσα να κάνω κάτι. Αλλά ούτε είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος το βάζω και εύκολα κάτω. Ξέρω ότι όποιος θέλει να φέρει να κάνει τη διαφορά ή να δημιουργήσει κάτι, πρέπει πρώτα να συγκρουστεί με τους δικούς του ανθρώπους. Ξέρω ότι δυστυχώς οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν το διαφορετικό το καταδικάζουν. Εξ ορισμού. Έτσι πάει. Η βάση σου είναι Πάτρα, ε. Καταγωγή έχω Αθανό για της Κρήτης. Ο πατέρας μου είναι Αθανό για της Κρήτης. Περνάμε από εκεί που τα παίζω πάω και πέρα, να ξέρεις. Μια βολτίτσα πάμε. Ο πατέρας μου είναι από τα Νόγια της Κρήτης, η μάνα μου είναι από την Πάτρα. Η βάση σου όμως είναι η Πάτρα. Για τις επιχειρήσεις. Ναι, ναι. Δεν έφυγες γιατί μιλάς για τον τόπο σου. Δεν έστησες κάπου αλλού. Έχω και επιχειρήσεις στο εξωτερικό, αλλά όχι για φορολογικούς λόγους. Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες μεταφέρουμε και τα μηχανήματα και τα δουλεύουμε. Απλά είναι διαμετακομιστικά κέντρα, δηλαδή είναι βάση και φορολογικές. Ναι, η έδρα μας είναι στην Ελλάδα. Ωραία. Δουλεύουμε με το εξωτερικό και φορολογούμαστε με το ελληνικό σύστημα. Χαρά στο κουράγιο σας. Θα πούμε. Αλλά είναι και μια επιλογή η οποία είναι σεβαστή. Και είναι επιλογή. Θα μπορούσατε να κάνετε οτιδήποτε άλλο, έτσι δεν είναι? Είναι επιλογή, όπως θα πατήσετε. Ακριβώς. Με τον αθλητισμό τι γίνεται? Από το 2005 έχω το μικρόβιο να θέλω να δω μια ομάδα που υποστηρίζω ή ένα άθλημα να καταξιώνεται. Είναι το μικρόβιο του παράγοντα, του χορηγού, του οποιοδήποτε βάζει τα λεφτά του για να δει ένα καλό αποτέλεσμα και μια πρωτιά σε αυτό το οποίο επενδύει, λέγεται μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Στην αρχή ξεκίνησα με μπάσκετ, ποδόσφαιρο και αργότερα πήγα στο πόλο, διατέλεσα πρόεδρος του ΝΟΠ, Πάντρας. Τον έβγαλα στην Ευρώπη μετά από χίλιες τρικλοποδιές. Δεν βρήκα τη δέουσα ανταπόκριση και την δέουσα τίμια απόψεων. Τα παράτησα, όχι τα παράτησα, παραιτήθηκα. Και μετά ασχολήθηκα με τα μαχητικά αθλήματα που είναι εξατομικευμένα. Προάγουν το ελληνικό πνεύμα και την ελληνική κουλτούρα κατά βάση, γιατί εκεί βασίζονται όλα. Και εν συνεχεία έχουμε να κάνουμε απευθείας με τον αθλητή. Δηλαδή υπάρχει σωματείο, παράγοντας, γραμματέας, προπονητής. Είναι ο αθλητής ο οποίος είτε πετυχαίνει είτε αποτυχάνει. Και είναι άμεσο το αποτέλεσμα. Αλέξανδρε, θες να δεις να γίνεις πρόεδρος στον ΠΑΟΚ, στον μπάσκετ? Όχι, ευχαριστώ. Πρόεδρος δεν θέλω να γίνω πουθενά. Στον μπάσκετ. Θέλω μόνο να είμαι παρατηρητής. Ευχαριστώ. Έλα. Πάρα πολύ. Θέλω... Μόνο και μόνο από αυτά που είπες. Επειδή έγινα στα 29 μου Α1 Πόλο, ναι. Πόλο, όχι μπάσκετ και ποδόσφαιρο, ναι. Σε ευχαριστώ πολύ, θέλω να μείνω πέρα. Όχι ανοιχτή πρόταση, θα έρθουμε κάτω να σε πάρουμε. Θα έρθουμε στην Πάτρα. Γηπεδάκι έχουμε. Γήπεδο έχουμε. Ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε, πρόεδρος. Τόσο ωραία που μιλήσεις. Με έψησες. Έρχομαι εγώ, με παίρνεις μεταγραφή. Παίζω. Ό,τι άδειγμα θέλεις. Τα μαχητικά αθλήματα είναι ωραία γιατί συνδέονται με την ελληνική κουλτούρα. Και να ξέρετε ότι κατά βάση τα μαχητικά αθλήματα είναι προέκταση του Παγκράτιου. Βέβαια. Γιατί οι Έλληνες δίδαξαν την πυγμαχία και το Παγκράτιο, το οποίο ήταν ένα
πολεμικό άθλημα όταν έπεφτε το ψήφος, όχι η ασπίδα, το όπλο ήταν η ασπίδα στην αρχαία Ελλάδα. Όταν λοιπόν έπεφτε το ψήφος, εμάθετο να μάχονται σώμα με σώμα και γαμά στο Παγκράτιο, το οποίο οι στρατιές του Μεγάλου Αλεξάνδρου δίδαξαν στους Ασιάτες. Το πήραν λοιπόν, το αλλίωσαν, το διαμόρφωσαν όπως θέλουν βάσει τις παραδόσεις τους και το πήραμε από την Ασία εμείς το ελληνικό άθλημα, το οποίο το Παγκράτιο. Τίποτα, πρόεδρος του ΠΑΟΚ, άστα όλα τα άλλα. Έλα όπως είσαι Θεσσαλονίκη, θα σε περιμένουμε στο Ατέμπι, να ανέβουμε μαζί όλοι. Έχουμε εδώ και τα... Έρχομαι συνέχεια στη Θεσσαλονίκη, την αγαπώ σαν πόλη, είναι πάρα πολύ όμορφη και τους ανθρώπους, έχω και αρκετούς φίλους εκεί. Συνεργάζεσαι με τη Ματέκο, με τον Τζαλόπουλο. Έχετε... Έχω αρκετούς συνεργάτες στον τομέα των μηχανημάτων, όπως είναι ο Κονταράκης ο Ιορδάνης, που είναι ένας παλιός έμπορος μηχανημάτων από τα πιο γνωστά ονόματα στην Ελλάδα. Και με κάποιους άλλους, επειδή τώρα δεν είναι ο Γεωργιάδης και αρκετοί άλλοι, οι οποίοι λόγω ηλικίας μπορεί να έχουν αποσυρθεί. Ναι. Δεν πειράζει, έχουμε αγορά εδώ, μπορείς να έρθεις και συνεργασίες για οτιδήποτε. Θα κάνουμε και μια λιμανάρα τώρα που λες. Το Βαλκανίο είναι εκεί. Ναι, ακριβώς. Μια λιμανάρα θα κάνουμε. Μόνο τέτοιο, πώς το λένε, μόνο σαν τη Μύκονο θα γίνουμε. Να πούμε ότι και ο Αλέξανδρος κάνει και αρκετά φιλανθρωπικά, γιατί αυτά είναι που είναι τα ωραία. Με έχετε βραβεύσει και στην Θεσσαλονίκη πέρυσι, πρόπερσι, το 17. Πού? Στο Χαγιάτ μου έδωσε τη Χρυσή Ελιά η Αφροδίτη Λατινοπούλου, εκ μέρους της περιφέρειας, για την προσφορά μου στο αθλητισμό και τον πολιτισμό. Τέλεια, συγχαρητήρια. Πολύ, αυτό είναι μια ηθική επιβράβευση, βέβαια. Είναι να σε κάνει να αισθάνεσαι πολύ καλά για τον τρόπο που λειτουργείς. Αυτά είναι τα ωραία. Εάν οι Έλληνες όλοι βοηθούσαν η Ελλάδα να γίνει λίγο καλύτερη και να μην τη βρίζουν, θα ήμασταν όχι Μονακό, θα ήμασταν Ατλαντίδα θα είχε γίνει η Ελλάδα. Το και μεγάλο... ξέρετε το Ατλαντίδα, μιλάω για όσοι είναι διαβασμένοι, η υπέρτατη ένδειξη υψηλού πολιτισμού ήταν η αρχαία Ατλαντίδα, όχι η Αμερική και αυτά που λέμε τώρα, αυτά είναι τωρινά. Εντάξει, αυτά είναι. Η κορύφωση του πολιτισμού στο ανθρώπινο είδος ήταν η Ατλαντίδα στην αρχαιότητα και μετά η Ελλάδα. Τι θέλω να σου πω τώρα, το μεγαλύτερο μας πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι. Εγώ ούτε εγκεφαλικό ούτε νοοτροπία. Είναι αυτό το μέλος που βγάζουμε μεταξύ μας, δηλαδή να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Αυτό όταν το αποβάλλουμε, όλα θα πάνε καλά. Δυστυχώς δεν βλέπω να βγαίνει, αλλά το κακό είναι ότι δεν αφήνουν ανθρώπους που είναι παραγωγικοί και δημιουργικοί να βοηθήσουν, με αποτέλεσμα να ξενερώνουν και να φεύγουν. Κοιτάξτε πόσοι γιατροί είναι σε γερμανικά νοσοκομεία, σε βρετανικά. Καταρχήν. Όλοι οι χαρισματικοί αρχιτέκτονες και πολιτικοί μηχανικοί είναι όλοι στο Ντουμπάι, Σαουδική Αραβία κλπ. Όλοι. Τι να κάνεις, να δουλέψεις για 8 εκατοστάρικα, πάνε να πάρουν κανένα εικοσάρικο οι άνθρωποι το μήνα. Βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει μια καινοτόμα ιδέα και του λέει, έλα ρε, τι είναι αυτά που λες τώρα. Και πάει κάτω και του λένε, φίλε μου, πού ήσουν, εσύ είσαι Θεός, έλα εδώ κάτσε. Όχι, θα πάνε να παίξει με την πολεοδομία, του ζητάνε 70 χαρτιά. 70 χέρια. Οι Κινέζοι έχουν σχεδιάσει πολυκατοικία που θα έχει δέντρα επάνω και θα είναι δεντροφυτευμένη. Αυτό ήταν μια ανακάλυψη ενός αρχιτέκτονα δεκαετία 90 στην Ελλάδα, το οποίο μόνο δεν τον πλακώσανε στα γιαούρτια. Πασόκ τότε, ρε φίλε, άμα δεν τα είσαι και 5.000 άτομα δεν γινόταν δουλειά, αφού τα ξέρεις τώρα. Δεν ήταν. Οι άνθρωποι τουλάχιστον είχαν μοτίβο. Μια φορά περπατούσα στο Ηράκλειο και ήταν μια πολυκατοικία μες στο δρόμο. Εκεί που πήγαινα. Εντάξει, μην τρελαίνεσαι. Και στένευε ο δρόμος, ε. Όχι, δεν χωρούσε αλλού να τη χτίσουν. Τη βάλα στον δρόμο μέσα. Τι να κάνει. Βλέπεις μία εξαόροφη, μία τριόροφη, μία ισόγεια και βλέπεις ότι είναι όλο τέτρις. Ακριβώς. Πας Γερμανία, ρε παιδί μου, πας Γαλλία, βλέπεις δίπλα στο Σικουάνα όλα τα κτίρια συμμετρικά και τα ίδια. Πας Μεγάλη Βρετανία, το ίδιο. Πας Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι, το ίδιο. Πας Ελλάδα και βλέπεις μία εξάωροφη, μία τετραώροφη, μία ισόγεια και λες εδώ είναι τέτρις. Κανονικά. Αν έρθεις στη Θεσσαλονίκη, σε πάω στην Τριανδρία, εκεί να δεις τι γίνεται, που είναι και μισό βουνό, μια περιοχή. Εκεί δεν μπορεί να δει τι μαντεψιά έχουν κάνει εκεί πέρα, δεν έχω καταπεί ένα σχολείο, γι' αυτό ξέρω. Καλά, εκεί έχουν καταφέρει τριώροφες να έχουν θέα και εξάωροφες να μην έχουν. Εντάξει τώρα, δεν είναι, οι άνθρωποι είναι φαινόμενα. Υπάρχουν δρόμοι οι οποίοι έχουν αλλάξει την ροή του, την πορεία τους, γιατί υπάρχει ένας φράχτης. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι ευθεία ο δρόμος, κάνει ένα σίτα γιατί υπάρχει μία φράχτη και ένα σπίτι. Δηλαδή δεν άλλαξε το σπίτι για το δρόμο, άλλαξε ο δρόμος για το σπίτι. Αυτό σου λέω, έπαθα στο Ηράκλειο και έπαθα σοκ. Λέω δεν μπορεί, δεν μπορεί λέω, και όμως κατεβαίνω, το κοιτάω. Λέω ναι, είναι υπαρκτό, το ακουμπάω, δηλαδή μιλάμε για τέτοια αρρώστια. Και αν πεις και κάτι, αν κάνεις και κάποιο παράπονο σε κάποιο αρμόδιο φορέα ή κάπου,
θα σου πούνε ότι είσαι και ενοχλητικός, ότι είσαι ακροδεξιός, ακροδεξιός θα σου πούνε. Θα βαφτιστείς κάτι, θα, πώς να το πω, θα καταδικαστείς και θα αφοριστείς κιόλας. Εγώ για να ξέρεις, πληρώνω άτομο με εξουσιοδοτήσεις για να μου κάνει όλες τις δουλειές. Δεν πάω ποτέ. Για να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν για πάω. Είσαι μηνύσιμος, εσύ Σταύρο, είσαι μηνύσιμος. Δεν έχω και ψυχραιμία, δεν μπορώ να μιλήσω. Δεν έχω, τη χάνω. Γι' αυτό έχω βάλει έναν άνθρωπο, πληρώνεται κανονικά, βγαίνει ένα μεροκάματο δηλαδή, φιλανθρωπία κι εμείς, σε αυτή τη φάση, με το συγκεκριμένο. Έχουν γίνει δεκάδες ταινίες και η πιο χαρακτηριστική είναι από τον συντοπίτη σας, τον αείμνηστο, τον Χάρη Κλίν, ο οποίος είχε κάνει μια ταινία αστεία έτσι με διάφορα μέσα τραγελαφικά της καθημερινότητας, όπου πάει κάποιος με ένα καρότσι, φορτωμένο όλο παράβολα και παραστατικά. Δεν το θυμάμαι. Και στο τέλος βρίσκει κάτι για να τον διώξει. Ναι, το θυμάμαι. Υπάρχει αυτό είναι νομίζω 5 λεπτά, 6, υπάρχει στο YouTube. Με τον Χάρη Κλίν στο δημόσιο. Made in Greece, κάπως στην ταινία αυτή δεν κάπως έτσι λέγεται, ναι. Πάει ο Χάρη Κλίν πάλι με ένα καρότσι όλο παράβολα, χαρτιά, πιστοποιητικά και πάλι κάτι του βρίσκει το διώχνει. Και του λέει τι ώρα είναι αυτή που ήρθατε, 2 παρά 5. 2 ώρα σταματάμε, φύγετε. Έτσι. Κανονικά, σίγουρα που του χάρισε. Αλέξανδρε, πραγματικά περιμένουμε πότε θα ανέβεις, να πιούμε και ένα καφεδάκι μαζί, να σε γνωρίσουμε από κοντά. Να σε ψήσουμε να πάρεις και τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, σιγά, πάμε στα βαριά στον ΠΑΟΚ, έχουμε εδώ ομάδες. Έχουμε. Και εμείς ασχολούμαστε. Είστε πολύ ωραία πόλη, έχετε πολύ ωραίους ανθρώπους. Είστε κομβικό σημείο όσον αφορά την διέλευση του κόσμου, όσον αφορά την συγκέντρωση ιδεών και απόψεων. Λίγο να μπει μια, πώς να το πω, κατεύθυνση όσον αφορά και το όφελος του τόπου και όχι τη διαίρεση, γιατί προς εκεί τείνουν τα πράγματα, για να γίνει η πόλη η οποία της αρμόζει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλέξανδρε. Και περιμένουμε πώς και πώς να έρθεις να πιούμε και ένα καφέ από κοντά. Καλό βράδυ στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή μου κάνατε να μιλήσω στην εκπομπή σας. Χάρηκα πολύ και στο Πανηγυρίν. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Καλώς σας βράδυ. Είδες τι ωραίος άνθρωπος, φίλε. Όπου αυτός έτοιμος για τον ΠΑΟΚ. Είναι μεγάλα τα νούμερα. Είναι μεγάλα τα νούμερα, εντάξει. Να το βάλουμε τον άνθρωπο να δει 2 εκατομμύρια το χρόνο. Έτσι, μια φορά το βγάλαμε στην εκπομπή, να το γνωρίσουμε. Να πιούμε ένα καφέ. Είσαι και απότομος, Γιάννη μου. Δεν γίνεται. Έπειτα τώρα, στην πράση κολλάει το σίδερο. Άσε, διαπραγματεύσει εμένα. Να έτσι. Άσε τώρα, στο φάγω είμαι καλύτερο. Λοιπόν, κοτοπαράδοση. Κοτοπαράδοση, εννοείται. Μπορεί τον ΠΑΟΚ να μην τον πουλήσαμε, αλλά μια κοτά. Το πιο νόστιμα κοτόπουλα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, μπράβο, πουλα του. Το πιο λαχταριστό σουβλάκι κοτόπουλο που υπάρχει. Κοτόπουλο φάντομ, χωρίς κόκαλο. Άμα δεν το έχετε βάλει, βάλτε το. Αν, να σου πω πάλι ένα τηλέφωνο. Ακοκάλωτο. Ναι, βάλτε το. Τρία καταστήματα. Το ονομάσα φάντομ. Το δεκανήσω 7. Το ονομάσα φάντομ. Μεγάλο Αλεξάνδρου 110 και αναξιμάδο 36. Για το με stealth, αυτό που δεν τον ανοιχνεύει τα ραντάρ. Ποιο what? Το stealth. Το αεροπλάνο που δεν τον ανοιχνεύει τα ραντάρ. Αυτό ήταν πριν 30 χρόνια. Το stealth τώρα, ναι. Πριν 10. Πριν 30 ήταν το μαύρο το έτσι. Εμένα λες ρε, που ήμουν χειριστής ραντάρ, πού να τα ξέρεις εσύ με τα γάρι. Εγώ είμαι χειριστής ραντάρ εδώ μέσα, ήσουν εσύ, δεν ξέρεις. Τι λέει Βερτού, για να στείλει το αεροπλάνο σου, τι λες ρε τώρα. Αναδομώ. Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό. 2-3-11-2-41-508, η κορυφαία κατασκευαστική εταιρεία ανακαινήσεων και όχι μόνο στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, μεγάλες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις προτιμούν την αναδομό για την δημιουργία σύγχρονων εγκαταστάσεων resort σε ξενοδοχεία, σε Μύκονο, σε Σαντορίνη, σε Παξούς. Κρήτη, σε Πάτρα. Όχι, δεν έχει Κρήτη και Πάτρα, εκεί που έχει θα πούμε. Στην Πάτρα τι ξενοδοχείο να κάνεις, ο άνθρωπος μόνος του τα πει. 2-3-11-2-41-508 και αναδομό pavlanakenesis.gr. Deliver tour. Δηλαδή, ξέχασες να πάρεις κάτι από το σούπερ μάρκετ, μπαίνεις στο application, πατάς εκεί πέρα τι θέλεις ακριβώς και μέσα σε μια ωρίτσα είναι στο σπίτι σου. Ξέχασες τα κλειδιά σου, πρέπει να τα στείλεις στον άντρα σου γιατί έφυγε βιαστικά, ξέχασες το κινητό σου. Στέλνεις μήνυμα, παίρνεις τηλέφωνο τη γυναίκα σου σταθερό, τη λες γυναίκα, ξέχασες, στο σταθερό λέω, ξέχασα το κινητό, στείλ το μου, μην το ανοίξεις και πατήσεις τα κουμπιά και δεις το Messenger και το Viber και όλα αυτά. Deliver to. Σε ολύνει τα χέρια. Μια μητέρα που δεν μπορεί να πάει να αφήσει τα μικρά και θέλει γάλα, θέλει οτιδήποτε, φρούτα, στο, κατεβάζει το application, τα ετοιμάζει το σούπερ μάρκετ, πηγαίνει ο άνθρωπος από το Deliver to και στα φέρνει στην πόρτα σου.
Και σπα πριβέ, Ιωάννη Κολέτη 24, δίπλα στο One Salonica, για χαμάμ, σάουνα, μασάζ και ό,τι άλλο θέλεις για να χαλαρώσει το κορμί σου. Πάμε στο διάλειμμα. Α, πού θα πας αύριο? Στο Θήμιο. Α, εκεί είναι μάχη. Εκεί πάει το παιδάκι στο σχολείο και έχει στο τάπερ 12 παιδάκια. Παραγγελία. Τα ετοιμάζει η μαμά το πρωί. Ωραία, και πηγαίνουμε. Ναι. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Εννοείται παϊδάκι. Μόνο παϊδάκι δεν έχει τίποτα άλλο. Εντάξει, δεν παίρνονται σαλάτα, τίποτα. Μην τολμήσει να φας σαλάτα, πατάτες και ψωμιά και τέτοια. Είσαι μόνο παϊδάκι. Μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Τι θες, χέρι, ένα παϊδάκι. Χειροποίητο. Εννοείται, χέρι και παϊδάκι. Φίλε, και ξέρεις ότι χωνεύονται μετά. Φίλε, είναι αρχηγικά αυτά. Να πούμε στον κόσμο ότι μόλις με... Μόλις έφαγε Golden Gladbach, τα συχάματα κάτω. Με πήρε τηλέφωνο ο αδερφικός μου φίλος του Νάζου Γαλακτερός. Mm-hmm. Γιατί παίξαμε κατά του bullying την προηγούμενη Δευτέρα. Και συγκινήθηκε που σε είδε. Και βγήκε μια φωτογραφία, δεν ξέρω αν την είδες. Εγώ. Ο Μακρύδης την έστειλε. Ο Παύλος ο Μακρύδης, ο Παυλάρας. Μια έτσι ωραία φωτογραφία. Mm. Είναι η πρώτη φορά που παίζουμε αντίπαλοι. Συνήθως παίζουμε σε όλα αυτά τα μάτς στην ίδια ομάδα. Mm. Και κοίταξε με πόσο αγάπη με αγκαλιάζει. Εσύ τον Άσο τον πέτυχε στον ΠΑΟΚ και στον Πανιόνιο. Όχι, δεν έπαιξε Πανιόνιο ο Γαλακτερός. Μόνο στον ΠΑΟΚ. Ένα χρόνο, τον πρώτο μου χρόνο. Το 1994-1995. Όταν πήραμε το κύπελο. Ήταν το Κόρατς. Ήταν και ο πρώτος μας καλεσμένος εδώ στο ντουέτο. Πριν δύο χρόνια. Μας έφερε γούρι. Τίποτα, είμαι συγκινημένος τώρα. Κλάψε λίγο να πάρουμε νούμερα. Να κλάψω. Να πούμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς στα ταξίδια της Θεσσαλονίκης. Στους οδηγούς μας. Στο Μανόλο. Στο Μανόλο. Να τους πούμε καλή βάρδια. Που δίνει τα έστα ακριβώς. Κάποιοι που λένε βλακείς για το Μανόλο ότι κλέβει τους τουρίστες και αυτά. Ξέρετε ποιο Μανόλο, γνωστός Μανόλο. Ο τουμπιώτης. Ο οποίος δεν καίει μισό δράμι πετρέλαιο. Αν δεν έχει κούρσα, δηλαδή αλλάζει το αεροδρόμιο. Εντάξει, όπου πάμε δεν οδηγάει ποτέ. Σούπερα, πήγαμε Καρδίτσα, πήγαμε Αθήνα, πήγαμε Βόλο, πήγαμε γυρίσαμε όλη την Ελλάδα. Δεν έπιασε το τιμόνι. Σκάνδαλο. Μακράν. Εντάξει, και να επαναλάβουμε λοιπόν. Οι φίλοι ταξιτζίδες που είστε στα αεροδρόμια αυτή τη στιγμή, είναι μαζί σας σίγουρα ο Μανόλο. Είναι αυτός που παίζει τάβλη. Είναι αυτός που παίζει τάβλη και κλέβει τους συναδέλφους του. Τσιμπάει τα ζάρια. Να ξέρετε, είναι κλέφτης. Ωραία. Και αν καμιά φορά τύχει, αν τύχει και σε μία κούρσα που γράφει 20 ευρώ προστεθεί η ημερομηνία, ωραία, και το αφημί, είναι απλά η κακιά στιγμή. Αν τύχει και ένα σε πάει... Ένα νούμερο παραπάνω βάζει αφημί. Ναι. Αν τύχει, εντάξει, και πάρει ένα Νορβηγό για επτάλοφο. Και του δείξει, από αεροδρόμιο. Από αεροδρόμιο. Πτάλοφο. Θα τον πάει υπό τη ιδέα. Θα βγει τρίτο πόδι από τρίτο πόδι. Κάτι... Και θα τον πάει από Ολυμπιάδα. Θα πάει από πίσω. Ολυμπιάδα, ρε φίλε. Από εκεί θα πάει. Ο κατά τα άλλα τίμιος και φτωχός ταξιτζής. Εντάξει, φίλος μας αδερφός. Ο άνθρωπος ο οποίος ακόμα θα τον κυνηγάω στο θάνατο. Τα πινελίκια που τρως. Τα τρως για εκείνο το πέσιμο που κάνεις το φρίζα καθυστερημένε. Ωραία. Γι' αυτό θα σε κυνηγάω μια ζωή μαζί με τους συναδέλφους σου. Που νομίζατε ότι κλέβεις το συμβόλαιο του Τσανδάρη. Βόδια. Βόδια. Άλλο πάλι και αυτό. Πότε. Τι που ήσταν μαζεμένοι και το κάνετε και ξερόλες το παίζατε. Ζώα. Πάμε παρακάτω. Αλλά κατά τα άλλα τους ταξιτζίδες στηρίζουμε. Εγώ τους πληρώνω και 3.000 το χρόνο τουλάχιστον. Δεν έχω αμάξι. Έτσι. Τους προτιμώ. Σου την ανοίγουνε. Δεν μου ανοίγουν την πόρτα, φίλε, αλλά μπορώ να σου ρώσω. Όχι, πάνε... σου την ανοίγουν τη συζήτηση και αυτά. Καμιά φορά, ναι, καμιά φορά όχι. Το απέτυχα έναν Αργιανό, το σκότωνα πραγματικά, δηλαδή. Να σπάσει τα νεύρα. Τα ρήφα Αργιανό. Τα σπάσα κι εγώ όμω. Του είπα ότι θα σα πάρουμε χέρι-χέρι, θα φύγετε, θα σα βγάλουμε Ευρώπη. Του είπα δύο-τρία παιχνίδια που τα καθαρίσαμε εμεί. Να ξέρει, αυτό το πήρε γιατί είμαι εγώ, το άλλο το πήρε. Έτσι είναι. Βγάζει selfie, ρε ζώων. Βγάζω selfie. Εκπομπή κάλυπτο. Άρα και αρρώστησα.
Γίτσες λένε ο άνθρωποι, τι είναι αυτό, μανιτά, να αυτό, 1-0, τι είναι αυτό, τι είναι αυτό ρε Μπίλι, τι είναι αυτό, να 1-0, δεν ήξερα πώς κάνει το φτένισμα με ήχο σε τέτοια μύτη, εντάξει, έχει άλλα χαρακτηριστικά. Η μύτη μου τι έχει μύτη μου και συνέχεια να ασχολείς με τη μύτη μου, τι έχει μύτη μου. Είναι τρεις φορές μεγαλύτερη από το μέσο όρο. Πρώτον δεν έχει σκαλοπάτι που έχει δικιά σου. Η δικιά μου είναι μακεδονική, είμαι από χώρος μεγάλου Αλεξάνδρου. Είμαι απόγονος μεγάλο Αλεξάνδρου, ξεκάθαρα. Ναι, στεγνά. Εγώ, δηλαδή, στη χειρότερη του Βουκεφάλα. Ναι, αυτό νου είσαι. Συμφώνησες, Πατσάπουλα. Ναι, αυτό είσαι. Συμφώνησες. Το έφαγε τη συχαμένη Gladbach, να κοιτάξει να το γυρίσει. 1-0 η Νις, η ιστορική. Ναι, που η Νις. Πάμε νίκια. Η καλοκαίρι, ξέρεις τι ωραία είναι. Στο 86 Νις, κράτα. Εγώ όταν μου λένε για τη μύτη μου, λέω είμαι από το Νις. Καλική. Έτσι αισθάνομαι. Έτσι αισθάνομαι. Γιάννη είναι μεγάλη, θα σου το πω αποκλειστικά εδώ. Πρώτοι εμείς. Πρώτον είναι με 2-8. Είναι... Φαντάζομαι είχα μητούλα. Πόσο άσχημο θα ήταν. Θα μπορούσες να έχεις λίγο μικρότερη. Δηλαδή δεν γίνεται, έτσι, ρε φίλε. Αναλόγως με τον boy pie. Δεν είναι μύτη αυτή. Τώρα μεταξύ μας θα πάμε σε ένα πλαστικό χειρούργο. Θα σου πάρει λεφτά. Θα πει φύγε. Για δύο χειρίσεις. Θα πει τι ήρθες, φύγε. Ο άλλος θα σκάτσει εδώ πέρα να τον κόψω το σκαλοπάτι που έχει εδώ πάνω. Εδώ πάνω που έχει. Μέγα Αλέξανδρε, εδώ πάνω. Σου είπα, για δύο εγχειρήσεις θα σου πάρει λεφτά. Θα σου πει αδερφέ, δεν είναι. Double dot. Double dot. Double dot. Μα δεν έχουμε γιορτές, θα πεις εσύ, δεν έχει σημασία, θα πει αυτός. Εδώ πρέπει να ασχοληθούμε πολύ. Παλιά υπήρχαν τα double dot, τώρα δεν υπάρχουν. Ναι. Τώρα παίζει άλλο. Πήγαινε να κλείσει το ρέμο αύριο και σου πω εγώ αν υπάρχει double dot. Αύριο ξεκινάει ο ρέμος, ε. Με πήρε ένας φίλος μου, λέει, βέζουμε ένα τραπέζι στο ρέμο. Και ένα εισιτήριο με τον Ολυμπιακό πέστον, δύο τα έχω μαζί. Εσύ θα βρω. Θα βρω. Ωραία, θα βρω. Θα τον βάλουν πάνω στο τέτοιο. Πάνω στην πίστα, θα βρω. Δίπλα στο αλέτες. Μετά αυτός που θα μου έχει κάνει την ξύγα. Ναι. Όταν θα σηκώσει το τηλέφωνο, ακόμα και να μου πει θέλω μία με τρία βυζιά, δεν πρέπει να τη βρω εγώ. Ναι. Γιατί να υποχρεώσω, δεν μπορώ. Ακριβώς. Πες το μου νωρίς, που η υποχρέωση έχει μικρότερη σημασία. Ναι, στην αρχή. Ναι, και θα το κάνω. Πάντως ρε φίλε, πόσο τραγικό είναι τώρα στην Ελλάδα να υπάρχουν μόνο Παρασκευή και Σάββατο μπουζούκια. Ρε φίλε, για τόσο είναι, τι να κάνουμε. Δηλαδή... Ισοφάρεσαι η ιστορική Gladbach, για λίγη. Είναι δυνατόν. Είναι, δεν μπορώ να το χωνέψω, είναι δηλαδή... Να το χωνέψεις Γιάννη, γιατί γι' αυτό είναι η νύχτα της Θεσσαλονίκης. Τι να κάνουμε μετά της Αθήνας. Η Αθήνα είναι έτσι, δεν είναι μόνο της Αθήνας. Όχι, στην Ελλάδα είπα. Δεν μόνο η τεράστια κρυσταλλία Βαρβαρίδου κρατάει 7 στα 7 σεισμούσεις. Ναι. Οι μούσεις δεν έχετε καλά αυτό. Εντάξει, το πουλέν μου, το οποίο μου εμφανίστηκε στον καφέ της προάλλες με πορτοκαλί βινίλ. Και φεύγαν οι καφέδες δεξιά και αριστερά. Ο άλλος έλεγε τον καφέ, ο άλλος παραμιλούσε. Ο άλλος. Και στα δύο δεν φοράμε πορτοκαλί βινίλ. Μόνο πορτοκαλί φλάι. Μέρα μεσημέρι. Ανάποδο. Ναι. Αυτά πώς δεν έχουν βγει ακόμα πάλι στη μόδα ρετρό και τέτοια. Πότε. Άλλα δύο κόρνα στην Τουλούζα θα δούμε. Βγήκανε, δε. Δεν ήταν, δεν κυκλοφορικό νομίματα. Κάτι χακίδα. Ναι, αυτά σου το βγήκανε. Δεν είναι fly-fly σαν αυτά που κλέβαμε από τους άλλους. Μικρή, μαζί με τα κλέψει. Έφαγε κολλινής. Α, στο διάλογο, ρε, συχάματα. Πότε, σε δύο λεπτά έβαλε, έφαγε. Η Gladbach σοφάρισε. Ζώα, εκεί στο νησί. Έπαιξε όλη την ώρα με το. Έπαιξε ένα για πλάκα, αφού κέρδισε χθες. Ε, ωραία. Εκεί είχα τρία στα τρία τώρα και έφαγα ακόμα στο 89. Θα βάλουν τα παλικά. Ακύρωσε το, Βάρ δεν έχει Γαλλία. Το Βάρ πότε θα έρθει στην Ελλάδα. Τώρα του χρόνου. Το κλείσανε. Θα έχει και. Άκουλα, δεις τώρα τι πρόβλημα είχαν. Εντάξει, έχω μάθει ότι το Βάρ είναι από την Ιταλία. Εκεί δεν είναι. Το πρόβλημα ποιο είναι, δεν μπορούμε να βάλουμε καταστάσεις που λες στα γήπεδα. Να, και θα έχουν όλα τα γήπεδα. Όχι, θα έχουν όλα τα γήπεδα, θα υπάρχει και δικό Βάρ. Δεν θα είναι στα γήπεδα τώρα την ώρα, θα είναι η κάμερα στα γήπεδα. Γιατί το φαντάσου. Κάποιος που δεν θέλει το ΒΑΡ. Κάποιος που δεν είναι υποχρεωτικός σε όλα τα παιχνίδια συγχρόνως. Ναι, αγόρι μου, άλλο σου λέω. Ναι. Για πότε θα εξαφανιστούν οι εξοπλισμοί, δεν θα πάρουμε χαμπάρι. Γι' αυτό βάλτε τα κεντρικά. Και θα είναι κάποιος τώρα και θα είναι υπεύθυνος για κάθε παιχνίδι και θα το λέει το διοικητή. Ήταν, δεν ήταν, χέρι, όχι χέρι, offside. Όχι, δέστο. Α, έτσι λένε, δέστο. Show it. Show it. Show it.gr, μην ξεχνάτε να μπαίνετε. Στο gpavlapoint.gr. Άλλο ένα corner, παιδιά. GR.
τα νέα site που κυκλοφορούν. Mm. Έτσι θα το λέει, δες το. Ο τελικός που θα γίνει? Στο ΆΚΑ, πού να γίνει? Επειδή κάθεσαι και διαβάζεις βλακίες και τα ανεβάζεις, ρώταμε σου λέω. Παπάς ήταν το θέμα. Δεν ήταν παπάς το θέμα. Εμένα θα ακούσε. Μου αρέσει όλα τα... Ο Γιακούπ. Παπάς ήταν το θέμα. Ο Γιακούπ. Παπάς ήταν το θέμα. Βγήκε δεν τώρα. Δεν παπάς ρε φίλε. Παπάς υπάρχει ήταν. Ενδιαφέρον. Ήρθαν, είδαν το γήπεδο. Τι... Για τον Καφτατζόγλου. Κάθε χρόνο. Άλλο αυτό είναι το τυπικό ρε. Ναι, δηλαδή, αλλά ήρθανε. Για εξωτερικό λέγανε. Ρε. Ήρθανε. Δηλαδή πήγε, πήγαν από την ΕΠΟ και είδανε τα 4-5 γήπεδα. Άμα πληρούν τις προϋποθέσεις. Αυτό είναι τυπικό. Τυπικό, ξετυπικό ήρθαν άνθρωποι. Το δημοσίευμα που ανέβασε έγραφε εξωτερικό. Ναι. Αυτό ήταν ο παπάς. Ναι, ο παπάς εννοείται. Είναι, όχι, εννοείται, παντού το λέγανε. Ανεβάζουν εκεί, το έγραψε Live Sports, το πήραν όλοι. Περιμένετε, ρε. Τσεκάρετε το. Τσεκάρω τι, να πάρω το γραμμένο το φίλο σου. Ναι, πάρω. Πήρες το γραμμένο και μου λέει, θα γίνει και λέει, αποκλείται σταυράκι, δεν έχουμε. Ναι, τόσο απλά. Γιατί έτσι είναι μεγάλο δημοσιογράφη. Έγινε ρε Νικόλα Χατζη Νικολάου. Έτσι μπράβο, θα τα λες καλά. Δηλαδή ο χαζός είπε που δεν το έβαλα. Δεν ξέρω. Είχε μια πληροφορία στον άνθρωπος, το πέταξε εκεί. Αν τα πουλήσουμε κανένα φίλο, εφημερίδα. Είμαστε δύσκολοι καιροί. Εντάξει. Δεν είναι έτσι όμως. Δεν είναι έτσι γιατί είναι. Πότε είναι να γίνει ο τελικός κυπέλου? Τελικός κυπέλου. 11 Μαΐου. 5 τελειώνει το πρωτάθλημα. Μετά. Πάντα μετά γίνεται. Θα προσπαθήσουμε να μην πάμε στα μπουζούκια για λίγες μέρες. Θα κρατηθούμε, παιδιά. Ναι, καλά. Μην κατέβουμε όπως να είναι στο τελικό. Αν περάσουμε τον Αστέρα Τρίπολης. Play-off και τέτοια θα έχει φέτος. Τα κόψανε αυτά. Τα κόψανε. Και καλή μας τύχη. Ας κερδίσουμε αύριο, βασικά αυτό μας καίει. Γιατί δεν είναι εύκολη ομάδα πανετολικός. Και ο Δέλας είναι πολύ καλός προπονητής. Λέω εγώ. Θα μπει ένα κόρνερ τουλάχιστον. Με μας βρήκατε. Σφίξαμε Γιάννη. Ναι. Τέλος πάντων. Η ουσία λοιπόν είναι ότι το βασικό για τον ΠΑΟΚ είναι να κερδίσει αύριο. Όλα τα άλλα είναι λαϊκή κατανάλωση. Ναι. Δεν είναι εύκολο παιχνίδι. Ο Πανετολικός έβαλε 5 στον Πανιόνιο τις προάλλες. Διεκδικεί. Είναι πέμπτος. Είναι ένα βαθμό πίσω από τον Άρη. Η Ευρώπη πάλι. Έκτη είναι. Ναι. Mm. Αλλά εντάξει, έχει πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Έχει ΠΑΟΚ τώρα. Έχει μετά πάει να παίξει με την ΑΕΚ και μετά υποδέχεται τον Ολυμπιακό. Α, τρία σερί. Είναι αυτή η τριάδα που την έχουν όλες οι ομάδες. Τώρα η σειρά του Πανετολικού να την πιάσει. Ναι. Ο Άρης την έπαιξε. Έλα. Τι έγινε, μαύρησε εδώ. Μπέζεται πεταβούρα. Κόρνερ και γκολ θέλω. Από ένα από τα δύο, δεν με ενδιαφέρει. Ζώα. Εκεί στην Ίση. Να έχετε 30% κάτω τουρισμό αυτό το καλοκαίρι. Μοσχάρια. Φάγατε 289, βόδια. Εδώ έβαλε ο Καλάδης τρίποδο με ταμπλό. Με ταμπλό έβαλε. Τρίποδο με ταμπλό. Ένα δευτερόλεπτο πριν τελειώσει το μάτς. Και θα πάει τώρα στο... στον πρόεδρο και θα πει «Hi, πρόεδρε, είδες τι έκανα». Ναι. 2 εκατομμύρια του χρόνου συμβόλαιο. 2,2 έχει, τι απέσαι. Αυτό, άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Γιατί δεν το έχει, ρε. Δεν νομίζω πέρα ψένα. Νομίζω παραπάνω πέρα. Πάντως αυτός, αν θυμάμαι καλά, έχει φύγει, ε. Φύγει, πήγε NBA. Όχι, και μετά που πήγε στη... Λοκομοτίβ πήγε. Στην Κουμπάν πήγε. Τι μαζί με τον... Κάπου είχε πάει ο Καλάτσι πέρα πλάκα. Μπέζεται μες στο βιογραφικό του, είπε το παίζει στον κούκλι στα δάχτυλα. Σιγά τώρα μην κάτσω εδώ για τον Καλάθι. Ο οποίος άμα έπαιζε τις δικές μας θα έτρωγε κάτι τρικλοποδιές από τον Μπουντούρι. Κάτι μπουνίδια. Πολύ γρήγορος. Τόσο γρήγορος. Ναι, αυτό. Πολύ γρήγορος. Κάπου θα τον πετύχει ο Μπουντούρης όμως. Ναι, αλλά πολύ γρήγορος. Να είναι ο πιο γρήγορος με την μπάλα. Στην Ευρώπη. Ποια Ευρώπη τώρα στο Τζέιμς είναι πιο γρήγορος με την μπάλα. Τζέιμς έχει διασκελισμό, ρε. Ο άλλος είναι. Σφαίρα είναι. Ο άλλος την πετάει μπροστά, την προθετικές τρίπλες κανένα. Πού να τα ξέρει αυτά. Τι ξέρει ότι τους άξονες, τους διαγώνιους, τα αριστερά, δεξιά, τα build-up, τα box-off και τα box-on. Να σου κάνω μαθήματα ιδιαίτερα για ποδόσφαιρο, για να το παίζεις έξυπνο και εκεί. Να κάθεσαι με την παρέα σου την πασχετική και να λες ότι αυτό το σύστημα είναι ποδοσφαιρικό, το δούλεψε ο τάδε και ο τάδε. Μπορεί, έληξε. Καλό ψόφωνο να έχετε εκεί στην Ίση. Τα παιδιά μας. Μπονζού και αλέλα τουρ. Συγχάματα.
ξεφτυλισμένη. Έλεγε ένας φίλος μου που έπαιξε νης, δεν τα λέω εγώ. Ναι, όχι εσύ. Ούτε κόνα δεν πήγε. Τέλος πάντων. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Στο τέλος. Το κουδούνι χτύπησε, εμφανίστηκε ο Τρέγιας. Ο Τάσος Τρέγιας. Ο Τρέγιας, ο οποίος είναι πανέτοιμος, με καφέ στο χέρι και το παιδί του καφέ. Τι έχει πάρει. Πήρες καφέ και το παιδί του. Ε. Τι όχι. Είναι. Άσεση το Νεαπολίτης. Α, όχι, δεν είναι. Νεαπολίτης. Είμαστε αθλητές. Να πάρω τζούρα από κάτι που κρατάει Νεαπολίτης για χαζό μέγες. Ε. Τι είμαστε, ο Μαγκάιβερ είμαι. Ε. Η Νεάπολη, η οποία έχει η ΕΚ ψηριστικής, τα παιδιά εκεί μεγαλώνουν κλέβοντας ο ένας τον άλλον. Για να εντάξει, μάθουν. Ναι, υπάρχει εκδομή παλιά που κάναμε. Πάντως, τι ωραία που ο ένας με τα ρούχα του άλλου. Πού πηγαίναμε, τι ωραία. Πώς το λέγανε αυτό στον δρόμο, το κεντρικό δεξιά που είχε με τον Ζήμ τον Ιατρόπουλο, τον Μιχάλη, κάπου εκεί. Ζαρντέν. 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 Ήταν και η Έλενα απέναντι. Και άνοιξε και η καρδίτσα, Λαζαρντέν. Όχι Λαζαρντέν, Λαζαρντέν. Εντάξει, μην χάσουμε και την προφορά. Είχαμε στην καρδίτσα. Μην χαθεί και η προφορά, δίκιο είχαν τα παιδιά. Πάμε. Φιλιά σε όλους, ευχαριστούμε.